σας! Καλή σας εβδομάδα! Καλέ, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλωσόρισες! Ξανά στο κλαμπ των Ξανθών! Επιτέλους! Πιο χαρούμενος από όλους είναι ο Θέμης, το ακουστικό μου, ο οποίος θα έχει κρεμιστεί όλα πάνω. Ο οποίος μου λέει δεν είναι Ξανθό, Ξανθό! Αλλά τέλος πάντων, τι θες να κάνω, Χριστιανέ μου? Αυτό θα ξανθύνει κι άλλο βέβαια τώρα. Έχει προπτικές, ναι, με τα δύο πρώτα τρία πλησίματα θα ανοίξει κι άλλο. Δεν μπορώ, ρε, εσύ Θέμη, θέλω να το πω αλήθεια. Μπορώ να το πω. Ο Θέμης από το τσιμπιέται πάνω και λέει, σας παρακαλώ, ξυπνήστε με. Έχω έρθει σε λάθος εκπομπή, έχω όλα μου τα βίντεο έτοιμα. Η παρουσιάστρια δείχνει δέρμα, είναι ξανθιά πιο πολύ από ποτέ. Λέει, ξυπνήστε με, δεν το ζω, λέει αυτό. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν δική μου προσοχή. Πιο πολύ από φέτος. Τι κάνετε, πώς είστε, πολύ καλά. Καλή εβδομάδα κιόλας, καλή εβδομάδα, βέβαια, είναι την τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη αυτή. Πρώτο του μηνός έχουμε την Παρασκευή. Μια χαρά, λες για το γάμο του ή για την απόδραση στην απόπειρα, ποιο από τα δύο λες, για την ναι. Λοιπόν, μου λέει ο Θέμης, τι είναι αυτό, μου λέει, το μαναφούκι με το βλαστό. Και τον ρωτάω, τι εννοεί την απόδοση που πήγε να γίνει, αλλά δεν έγινε τελικά, ήταν μια ανεπιτυχή απόπειρα, εν περιπτώσει. Ή για τον. Και μου λέει, όχι για το άλλο, για το γάμο του, τον άγνωστο γάμο, τον οποίο εμείς τώρα μέσα από εδώ θα γνωστοποιήσουμε σε κόσμο που δεν το ξέρει. Ναι. Την απόδοση την ξέρει όλη την Ελλάδα, τη συζητάει, είναι η πρώτη είδηση και πρωτοσέλιδο παντού. Δεν ξέραμε όμως για αυτό τον μυστικό γάμο του Παναγιώτη Βλαστού. Ναι, και είναι ουσιαστικά γιατί έτσι κι αλλιώς για την απόπειρα απόδραση στα Τρίκαλα το γνωρίζει πλέον όλος ο κόσμος. Είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Εμείς έχουμε κάνει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος και έχουμε αναφερθεί στην προσωπική ζωή του Παναγιώτη Βλαστού και κυρίως στο κομμάτι με τον γάμο του. Ένα θελώδη έρωτα που έζησε ουσιαστικά μέσα από τη φυλακή. Και έναν άγνωστο γάμο που είχε με μια συνομήλικη κοπέλα του από, από τα δυτικά προάστια. Με την οποία συνδέθηκε για παραπάνω από μία δεκαετία. Δεν είναι κάποια από αυτές που ενδεχομένως συνδέονται και με την χθεσινή απόπειρα απόδρασης. Όχι, 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 καμία σχέση δεν έχει. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν δύο γυναίκες που εμπλέκονται στη χθεσινή απόδραση, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε σταθεί στη γυναίκα που στιγμάτισε ουσιαστικά τη ζωή του Παναγιώτη Βλαστού. Που υπάρχει και ένας γάμος, άγνωστος γάμος, μέσα στις φυλακές και που έκαναν κοινά όνειρα το ζευγάρι για μια όμορφη ζωή, ονειρική ζωή, κάποια στιγμή στις Σεϊχέλες. Πάμε να τη δούμε, πάμε να τη δούμε. Παναγιώτης Βλαστός, το όνομά του πρωταγωνιστεί για μια φορά ακόμη στην επικαιρότητα, αφού η απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Τρικάλων με ελικόπτερο και με τον τρόπο τελικά που υποφεύθηκε έγινε πρώτο θέμα. Μπορεί ο Παναγιώτης Βλαστός να μην κατάφερε να γίνει παλαιοκώστας, αλλά ακόμη και η προσωπική ιστορία της ζωής του φέρεται από τα δημοσιεύματα να στήθηκε μέσα από τις φυλακές. Ο έρωτας και ο φημολογούμενος γάμος του περνάνε μέσα από τα κάκελα των φυλακών. Ο Παναγιώτης Βλαστός, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, είναι σχετικά από ευκατάστατη οικογένεια. Από τα εφηβικά του χρόνια μπαίνει στον άγριο κόσμο της νύχτας. Ξεκίνησε διαπράττοντας ληστείες και κλοπές σε καταστήματα της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής, ενώ στις 29 Οκτωβρίου του 1994 βιώνει το πρώτο και σημαντικότερο περιστατικό της πολυτάραχης ζωής του. Ένα επεισόδιο σε μπουζουξίδικο της Λεωφόρου Αθηνών είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε πολλά χρόνια φυλάκιση. 4 χρόνια αργότερα σημειώνεται ένα δεύτερο περιστατικό που θα σημαδέψει για πάντα τη ζωή του Παναγιώτη Βλαστού. Παραμονή πρωτοχρονιάς φεύγει με πενθήμερη άδεια στις φυλακές, όμως δεν γυρίζει πίσω. Είναι η εποχή που γνωρίζει τη σύντροφό του και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η γνωριμία έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ πίσω. Είναι η γυναίκα της ζωής του, αυτή που ερωτεύτηκε παράφορα και καθόριζε τη ζωή και τις κινήσεις του. Έτσι, στις 16 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, ο δραπέτης εντοπίζεται και συλλαμβάνεται στο Σύνταγμα να πίνει ανενόχλητο στο καφέ του, ενώ πιάνεται μαζί και σύντροφός του. Όμως, δεν οδηγείται στη φυλακή και αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Είχε προηγηθεί αιματηρή καταδίωξη του Παναγιώτη Βλαστού και του αδερφού του με αστυνομικούς σε κεντρικό δρόμο της Καλυθέας. Ο Κώστας Βλαστός σκοτώνεται, δύο αστυνομικοί τραυματίζονται, ενώ όπως λένε, η σύντροφός του ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τον Παναγιώτη να ξεπεράσει την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού. Τρεις μήνες μετά, στέκεται και πάλι στο πλευρό του όταν θα εκτελεστεί έξω από το σπίτι του και ο δεύτερος αδερφός του Μάρκος. Η γνωριμία του με τη συνομήλικη κοπέλα χάνεται πολλά χρόνια πριν και κάποιοι την τοποθετούν στο 1997-98. Πρόκειται για ένα λαϊκό κορίτσι που ζει στη Δυτική Αττική και που αποφεύγει τα βόρεια προάστια. Η 23χρονη τότε κοπέλα αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με έναν πιο γνωστούς βαρυπινίτες. Όμως δεν τρομάζει και δεν τον εγκαταλείπει.
Για περίπου 7 χρόνια, το ζευγάρι ζει έναν ουσιαστικά πλατωνικό έρωτα, αφού αυτός περιφέρεται από φυλακή σε φυλακή και εκείνη περιμένει πώς και πώς να πάρει καμιά πενθήμερη άδεια για να τον σφίξει την αγκαλιά της. Όπως έγινε το 2005. Ήταν φθινόπωρο και ο Βλαστός είχε την ευκαιρία να ζήσει ελεύθερος, αλλά για μια ακόμη φορά δεν τα κατάφερε. Σε καταδίωξη με την αστυνομία και πάλι, στέκεται άτυχος καθώς πέφτει με τη μηχανή του και τραυματίζεται σοβαρά. Μένει για 5 μήνες στο νοσοκομείο που καταφέρει να την γλιτώσει έχοντας χάσει τη σπλήνα και τη χολή του. Οι γιατροί αποφαίνονται πως είναι καταδικασμένος να ζει όλη του τη ζωή με ειδική διατροφή και φάρμακα. Τον Οκτώβριο του 10, σε δίκη, στέκεται στο πλευρό του. Την ώρα που η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ανακοίνωνε τη διακοπή, εκείνος πρόλαβε να τη φιλήσει και σκύφοντας το αυτί, της ψιθύρισε. Θα τα πούμε, να προσέχεις. Με τη γυναίκα αυτή ήταν μαζί για περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά ελάχιστες φορές κατάφεραν να κοιμηθούν αγκαλιά. Όσοι τους ξέρουν λένε πως ο Βλαστός και η σύντροφός του έγιναν κολλητοί από την πρώτη στιγμή, ενώ κάποιοι άλλοι προχωρούν ένα βήμα παραπάνω και λένε πως πριν από μερικά χρόνια το ζευγάρι παντρεύτηκε στις φυλακές. Ενώ κάποτε έκαναν όνειρα για μια ζωή μακριά από την Ελλάδα, στις Σεϊχέλες, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι τον έρωτά τους. Ταινία θα γίνει κάποια στιγμή η ζωή του Παναγιώτη Βλαστού. Και μιας και μιλάμε για ταινίες, θέλω να πάω να καλημερίσω απευθείας τον αγαπημένο μας φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο Σατσίδη, που είναι σήμερα κοντά μας. Και βέβαια η παρουσίαση δεν είναι τυχαία εδώ, Γιώργο μου, γιατί σήμερα μιλάμε για τα Όσκαρ. Θα μπορούσε να γίνει ταινία ζωή του Βλαστού, σίγουρα δεν θα έπαιρνε Όσκαρ, βέβαια. Πάντως, εχθές, από ό,τι ξέρω, δεν αποτέλεσαν και πολύ μεγάλη έκπληξη ταινίες που τελικά κατάφεραν και πήραν τα βραβεία. Όχι, δεν ήταν έκπληξη, ήταν αναμενόμενα. Εγώ είχα κάνει κάποια προγνωστικά και τελικά έπεσα μέσα, εκτός από το δεύτερο αντρικό ρόλο που το είχα δώσει αλλού. Πού? Αλλά το είχα δώσει στον Χόφμαν, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, αλλά το πήρε τελικά ο Κρίστοφ Βάλτς για δεύτερη φορά για την ταινία του Ταραντίνο. Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ καλή η ερμηνεία του έτσι κι αλλιώς. Γράφτηκε η ιστορία χθες με το τρίτο κατά σειρά Όσκαρ στον Ντάνιελ Ντέι-Λουις, που είναι ο πρώτος που έχει τρία Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Θα δούμε, έχουμε φτιάξει πολύ έτσι, πλούσιο υλικό και ρεπορτάζ και για τις απονομές και για τα απρόπτα και για όλα που έγιναν. Η γυναίκα που βραβεύτηκε με, με το πρώτο βραβείο. Jennifer Lawrence. Να πέφτει. Είναι άτυχη. Και στην προηγούμενη, ρε παιδιά, εμφάνισή της και στο φόρεμα. Είναι άτυχη. Κάτι πιο χρόνο θα έχει πάνω. Λέω, μόνο ατυχία το λες. Αυτό κερδίζει συνέχεια τα πάντα. Και είναι 23 ετών. Έλατε. Είδαμε λοιπόν και τα guest, όλα τα ρεκόρ που σημειώθηκαν χθες. Τα χορευτικά ήταν απίθανα με την Beyoncé και τον Hugh Jackman. Απίθανα χορευτικά. Και την Ομπάμα να δίνει το πρώτο ανδρικό ρόλο, έτσι. Ναι. Από την καλύτερη ταινία. Α, την καλύτερη ταινία, μπράβο. Τον Ben Affleck. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα. Αυτά τα έχουμε συγκεντρώσει όλα. Να τα δούμε και μετά βέβαια θα σχολιάσουμε. Έχει πολύ ζουμί και φορέματα και τι φόρεγε και τι σου είπε και τι μου είπε και τι έφερε και όλα τα λοιπά. Τα πες πολύ θάψιμο. Έτσι. Live from the Dolby Theatre at Hollywood and Highland, it's the Oscars! Η 85η απονομή των βραβείων Όσκαρ εδώ και 7 περίπου ώρες πέρασε στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Τα χρυσά γαλματάκια μπορεί να κατέληξαν σε χέρια που μάλλον περιμέναμε, όμως οι εκπλήξεις δεν έλειψαν από την φαντασμαγορική βραδιά που τα είχε όλα. Ατυχήματα, ρεκόρ, μέχρι και την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. And the Oscar goes to Argo. Ίσως η κορυφαία στιγμή της βραδιάς. Η Μισελ Ομπάμα σε ζωντανή σύνδεση από τον Λευκό Οίκο έδωσε το βραβείο καλύτερης ταινίας στον έναν από τους θριαμβευτές των 85ων βραβείων Όσκαρ. Τον Ben Affleck για την ταινία Argo, ο οποίος συγκινημένος τα φέρουσε στα παιδιά του αλλά και τη γυναίκα του που ήταν από κάτω. Εκτός από το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς, φέτος το Όσκαρ καλύτερης ταινίας είχε και ιδιαιτερότητες, αφού είναι η πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια που μια ταινία κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο χωρίς να είναι υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας ο σκηνοθέτης της. Jennifer Lawrence. Το αγαλματάκι για τα πιο ανάμεικτα συναισθήματα θα μπορούσε να απονεμηθεί στην Jennifer Lawrence, μαζί με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που κέρδισε πανηγυρικά για την ταινία Οδηγός Αισιοδοξίας. Την ώρα που ενθουσιασμένη ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ της, μάλλον πάτησε το φόρεμά της στα σκαλιά με αποτέλεσμα να πέσει. Με τον Hugh Jackman να αποδεικνύει πόσο gentleman είναι αφού έσπευσε να την βοηθήσει. Category for
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η βραβευμένη πια ηθοποιός σηκώθηκε και ανέβηκε στη σκηνή, ενώ όλοι είχαν σηκωθεί και την χειροκροτούσαν. Κάτι που σχολίασε και η ίδια στον ευχαριστήριο λόγο της. Στην απονομή του πρώτου ανδρικού ρόλου, ευτυχώς, πτώση δεν είχαμε, είχαμε όμως ρεκόρ. Αφού ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος βραβεύτηκε για τον ρόλο του στην ταινία Lincoln, είναι ο πρώτος ηθοποιός στην ιστορία που κερδίζει 3 Όσκαρ στην κατηγορία αυτή. 3 Όσκαρ έχει και ο Τζακ Νίκολσον, ένα όμως εκ των οποίων είναι για δεύτερο ανδρικό ρόλο. Μάλιστα, το ρεκόρ είναι διπλό, αφού είναι και η πρώτη φορά που κερδίζει Όσκαρ ηθοποιός που υποδύεται έναν Αμερικανό πρόεδρο. Ξεχωριστή και η συνάντησή του επί σκηνής με την Μάργαρετ Θάτσερ, κατά κόσμον Μέριλ Στριπ, η οποία του παρέδωσε το βραβείο του. I had actually been committed to play Margaret Thatcher Meryl was Stephen's first choice for Lincoln and I'd like to see that version. Τα Όσκαρ Β' ανδρικού και Β' γυναικείου ρόλου δεν είχαν καμία ανατροπή, αφού πήγαν στον Κρίστοφ Γουόλς για το Τζάνγκο και την πανέμορφη Αν Χάθαγουε για τους άθλιους, η οποία συγκινημένη ευχαρίστησε τους πάντες, ανάμεσα στους οποίους και τον Χιου Τζάκμαν. It came true. Thank you for this. Ρεκόρ όμως και για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, το οποίο κατέκτησε το Αμούρ, αφού είναι το πρώτο γαλλόφωνο φιλμ που το έχει καταφέρει. Το Άρτις και ο Πιανίστας που έχουν κερδίσει στο παρελθόν ήταν γαλλικής παραγωγής μεν, αλλά οι ηθοποιοί μιλούσαν αγγλικά. Για την ιστορία να πούμε ότι 4 Όσκαρ κέρδισε συνολικά η Ζωή του Πι, 3 το Άργο και οι Άθλοι, ενώ 2 Όσκαρ πήρε το Λίνκον. Τα λαμπερά γκέστ όμως ήταν εκείνα που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η Σίρλεϊ Μπάσε ερμήνευσε το Goldfinger. Ενώ στα highlights της βραδιάς πέρασε και ο χορός της Σαρλίζ Θιρόν. Τι ωραία! Μάλιστα! Να ήμασταν εκεί! Και η Αντέλ ήταν συγκλονιστική που ερμήνευσε το Skyfall. Η Λόρεντς μετά έκανε μια άσεμνη κίνηση. Γιατί την έκανε αυτή την άσεμνη κίνηση? Ποια ήταν μια... η άσεμνη κίνηση? Στα παρασκήνια κάποια στιγμή την παθανάτησε ο φακούς να κάνει μια άσεμνη κίνηση. Τη γνωστή άσεμνη κίνηση. Ναι. Fuck you! Χέρι, Πάθανος, σαν αντίδραση. Μπορείς το κάνει για πλάκα. Μπορεί, ξέρεις, ίσως για την πτώση της, κάποια ερώτηση της άρεσε, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι είχε αυτή την άτυχη στιγμή. Για να δούμε την άλλη άτυχη στιγμή, καλέ, την κυριούλα που έπεσε, την κυρία Λόρεντς. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Γιώργο, ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος, ένας άντρας που να πηγαίνει τον... Όπως στα τελεστία. Ναι, και παλιά υπήρχε. Και συνήθως τα πάντα υπάρχει κάποιος άντρας ή κάποια γυναίκα που βοηθάει, ξέρεις. Τώρα θα κάνουν περικοπές, φαίνεται. Τώρα και 23 ετών θα ήταν και λίγο αγχωμένη. Και πόσο άσχημα να νιώθεις. Δύο φορές δεν το φόρεμα θα ήταν αρκετά πολύ πλοκο, φαντάζομαι, και αρκετά βαρύ. Τόσα τούλια που είχε, όποια και να το φορούσε, θα έπεφτε. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο σαν φόρεμα. Είχε τεράστια ουρά. Μπροστά ήταν φουφούλα. Όπω και να το κάνει, θα έπεφτε. Για δείξτε μου για τη φωτογραφία του πώ αντέδρασε μετά. Να, η άσχημη κίνηση που σα έλεγα πριν. Με χιούμορ. Οδηγό αισιοδοξία. Κάποιο θα την ευρύνει. Όμω είναι 23χρονών, δεν φαίνεται. 23. Φαίνεται πολύ μεγαλύτερη. Παίζει πάρα πολύ καλά. Είδε την τελευταία τη ταινία, το Silver Lining. Ο οδηγό αισιοδοξία παίζει καταπληκτικά. Εγώ έπαθα πλάκα όπω έπαιζε. Δεν έχει καμία σχέση όμω η εμφάνιση τη. Δηλαδή, αν τη δει την ταινία και τη δει τώρα εκεί, λε είναι ή δεν είναι. Πρώτα τα μαλλιά τη, όλο το στήσιμο τη. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια πραγματικά έχει γίνει το Talk of the Town γενικότερα. Σε 2 ταινίες ήταν που την καθιέρωσαν και την εκτόξευσαν, ήταν το X-Men πέρσι, όπου από εκεί την γνώρισε ο περισσότερος κόσμος, και το Σπίτι στο τέλος του δρόμου, μια ταινία η οποία βγήκε στους κινηματογράφους πέρσι. Και μέσα σε από 2 ταινίες καταφέρνει και παίρνει Όσκαρ στα 23. Και η πρώτη της ταινία ήταν μια εξαρτητή παραγωγή που είχε ξεχωρίσει το Sundance και μετά είχε βραβευτεί. Εντάξει, είναι ένα σπουδαίο ταλέντο και η βιομηχανία του Hollywood επενδύει σε νέα κορίτσια και σε νέα πρόσωπα. Αυτό δείχνει η ιστορία. Και ξέρει να το εκμεταλλεύεται και το εκμεταλλεύεται και ίδια μια χαρά. Γιατί οι κακές γλώσσες λένε ήδη ότι έχει βρει έναν τρόπο να προκαλεί γενικότερα τα μέσα. Εντάξει, σκάνδαλα δεν έχει κάνει ακόμα. Δηλαδή δεν έχει συνδεθεί με κάποιον άντρα. Είναι
Κούπερ είναι φίλη. Λένε ότι βγαίνει με τον Bradley Cooper. Όχι, είναι φίλη, το έχουν ξεκαθαρίσει. Καλά, φίλοι, ο Bradley Cooper είναι με τη Zoe Saldana. Είχε δώσει μια συνέντευξη και είπε είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος και είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι όχι μόνο στα προσωπικά μου, αλλά και στα επαγγελματικά μου. Φαντάζομαι σε λίγο θα δούμε τη συνοδό του Bradley Cooper, μια έτσι διέδεγη ξεχωριστή συνοδό. Αμέσως τώρα όμως θα δούμε 23 η Jennifer Lawrence, 24 η Adele και αυτή επίσης παίρνει Oscar για το Skyfall και το ερμήνευσε κιόλας. Ήταν ένα αφιέρωμα, ούτω ή άλλω έγινε αφιέρωμα στο James Bond. Και σε αυτή τη στιγμή η Adele η οποία αποθεώθηκε. Για να τη δούμε. Είναι η στιγμή που η Adele ερμηνεύει το Skyfall, το τραγούδι του James Bond, λίγα λεπτά μετά θα της χαρίσει το χρυσό αγαλματάκι και θα τη γεμίσει συγκίνηση. Thank you, this is amazing. Oh God. Mate, believing in me all the time. And my man, I love you, baby. Το Oscar του καλύτερου τραγουδιού της ανήκει δικαιωματικά, αφού ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες της. Το σκηνικό για το τραγούδι της Adele απλό. Λίγα στολίδια που κρέμονταν στον αέρα, η μπάντα της Βρετανίδας ερμηνεύτριας και η μαγική φωνή της. Η Adele είναι μια γυναίκα με τεράστιο μουσικό ταλέντο. Όλα ξεκίνησαν το 2006 όταν κάποιος φίλος της ανάρτησε μια ερμηνεία της στον ιστότοπο MySpace και η δισκογραφική εταιρεία XL Recordings άκουσε τη φωνή της και της έκλεισε αμέσως συμβόλαιο. Το 2008 κυκλοφορεί το άλμπουμ της 19 και καταφέρνει να γίνει 4 φορές πλατινένιο. Η Adele αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά το δικό της φανατικό κοινό στην Αγγλία και οι παραγωγοί προωθούν το δικό τους αστέρι και στην Αμερικάνικη αγορά. Το 2009 έρχεται το πρώτο της Grammy και πραγματικά η 20χρονη τότε νεαρή τραγουδίστρια δεν πιστεύει όλο αυτό που συμβαίνει γύρω της. Never mind, I'll find someone like you. Μετά και ενώ ο κόσμος αρχίζει να σιγοτραγουδά τις δικές της επιτυχίες, έρχεται το άλμπουμ 21 και το οποίο όχι μόνο ξεπέρασε την επιτυχία του πρώτου, αλλά έγινε και 14 φορές πλατινένιο. Το άλμπουμ αυτό καταγράφηκε και στο βιβλίο Guinness, αφού έμεινε καρφωμένο στην πρώτη θέση των charts για περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη. Εκεί πήρε και το δεύτερο γκράμι της για το άλμπουμ της χρονιάς. Ένα χρόνο μετά και παρά την τεράστια επιτυχία στην επαγγελματική της ζωή, η Adele αποφασίζει να γίνει μητέρα. Και έτσι τον Οκτώβριο που μας πέρασε, έφερε στον κόσμο το γιο της. Πρώτο για την ίδια, αλλά δεύτερο για τον σύντροφό της, Σάιμον Κονέκι. Η Adele είναι ένας άνθρωπος που πάντα αντιμετώπιζε μεγάλο ρατσισμό για τα κιλά της. Ωστόσο, το τεράστιο ταλέντο της κατάφερε να κλείσει πολλά στόματα που έλεγαν τα χειρότερα για το σώμα της. Τώρα πια διανύει την καλύτερη φάση της ζωής της, αφού κρατά στην αγκαλιά της τον μόλις 4 μηνών γιο της και όπως έχει δηλώσει θα ήθελε πολύ να κάνει και ένα δεύτερο παιδάκι. Μ
μόλις επιστρέψουμε θα δούμε κι άλλα πολλά έτσι απρόοπτα παρασκήνια, φορέματα, τουαλέτες, αφίξεις, συνοδούς, τα πάντα θα δούμε. Και εσύ οσκαρική σήμερα όμως. Όχι, δεν θα πήγαινε έτσι. Οσκαρική αμφίεση θα έλεγα. Δεν θα πήγαινε έτσι τα Όσκαρ, αγάπη μου. Θα πήγαινε και κόκκινο χάλι από κάτω. Η Πέρλαμπρη θα πήγαινε. Θα φόρατα τουαλέτες, ουρές, πέπλα, γουτάλα, σμήματα, διαμάγια, φιάρες. 5-6, για να μην κληθώ να διαλέξω. Λοιπόν, βάλε κυρίες και κύριοι μου. Άντε πάνε. Βάλε κυρίες και κύριοι μου. Ευλαμμένο, πήγα να το πω, το καταλαβαίνεις. Πήγα να το πω. Γιατί λέει ήταν το μοντέλο Σύρο. Το είπε. Βάιο, κυρίες και κύριοι μου, σκέτο. Το οποίο θα μπορέσετε να το διεκδικήσετε με και νόμιμα τεπώνυμα στο 54888 ή 911-405-404. Είναι ένα καταπληκτικό λάπτοπ, ένας φοβερός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος σας βοηθάει να ψυχαγωγηθείτε, να ενημερωθείτε, να δουλέψετε, να εργαστείτε. Τον μεταφέρετε σε αυτήν εδώ την κόκκινη θήκη για να κάνετε τη ζωή σας ακόμα πιο εύκολη. Και για να προστατεύετε και το βάιο σας. Το διεκδικείτε στα νούμερα που βλέπετε με και ένα όνομα τυπώνουμε στο 54888 ή 911-405-404. Και μαζί με αυτό, αυτό το καταπληκτικό ποντίκι. Το έχει πατήσει κάποιος, αλλά όμως είναι θερμοτουργό. Εξαιρετικά designato, λεπτό, ελαφρύ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Επιστρέφουμε σε λίγο με Γιώργο Σατσίδη στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε αυτό που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει για πολύ περισσότερο από τα ίδια τα βραβεία αυτά καθεαυτά. Εμφανίσεις κόκκινο χαλί. Και πρέπει να βαθμολογούμε κιόλας, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Να υπήρχε πολύ μεταλλικό ύφος στα φορέματα, νομίζω. Σε κάποια ήταν ωραίο αυτό το στοιχείο, σε κάποια άλλα ήταν αθλειότητα. Πάντως από ό,τι πρόσεξα, περισσότερο οι νούντα αποχρώσεις κυριάρχησαν φέτος. Πάντως όταν λείπει η Ατζελίνα Τζολί, δεν μπορείς να μιλήσεις για μια γυναίκα. Μεγάλη απουσία. Γιατί πήγε η Τζένιφερ Άνιστον. Εννοείται αυτό. Και ένα. Δεν εμφανίζονται ποτέ στην ίδια τελετή. Αλλά δεν είχε κάποιο λόγο να πάει, δεν είχε κάποια ταινία αυτό το είναι χρόνο. Είναι τσακωμένες αυτές οι δύο. Απλά τις έχει πάρει τον νερότερο άντρα του πλανήτη. Αυτό είναι άσπρο. Αυτό είναι άσπρο. Άσπρο είναι το φόρεμα που ζητήθηκε γιατί ήταν και αυτό που προφανώς την οδήγησε στην πτώση. Ωραίο φόρεμα, αλλά δύσκολο πολύ στο να το περπατήσει. Είναι και λίγο, συγγνώμη, βικτωριανή εποχή φόρεμα, ξέρει με του κορσέδε που φοράγανε. Είναι σαν πριγκίπισσα. Πάντω, παιδιά, τι παρατηρήσει ότι πάντα στα Όσκαρ όταν πάει είναι στη θυμία, είναι από πίσω κάποια και στρώνει το φόρεμα. Ναι, το δει σε όλε τι κυρίε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω που καθοδηγούν το celebrity και που να μιλήσει, δηλαδή δεν θα σταματήσει όλε τι κάμερε. Όταν όμω το celebrity πέσει στα σκαλιά, δεν υπάρχει κανεί να τον σηκώσει. Υπάρχει ο Hugh Jackman, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι πήγε να τη σώσει. Η Anne Hathaway είναι αυτή. Το ωραιότερο δεν μου άρεσε. Αλήθεια. Καθόλου. Εμένα μου αρέσει. Πάντως, δεν μου αρέσει με κοντά μαλλιά. Είτε μας κάνει συνέντευξη, είναι πανέμορφη από κοντά. Τα μάτια της είναι τα ωραιότερα μάτια που έχω δει και το χαμογελό της. Είναι απλό κορίτσι. Πολύ. Πολύ γλυκιά. Είχε έρθει στους παξούς μου, εκπιστρεύτηκε για διακοπές και είχε περάσει απίστευτα. Ναι. Με εκείνον το boyfriend που είχε τότε, ο οποίος τον έκλεισε στη φυλακή μετά για απάθη. Είτε μας άρεσε είτε δεν μας άρεσε το φόρμα, ήταν αυτό που ζητήθηκε περισσότερο από όλα. Κυρίως για τον boost του, επειδή διέγραφε αρκετά. Τι στυλέ. Είναι η ραφή. Θα σα πω κάτι. Σε ένα φόρεμα το οποίο είναι σατέν κιόλα. Και δεν θα φορέσεις σουτιέν. Φροντίζει πάντα ο σχεδιαστής να κάνει τις ραφές του φορέματος στο σημείο ακριβώς που είναι οι θηλές και οι ρόγες, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς για να μην διαγράφει. Έτσι είναι. Για να μην διαγράφει το ύφασμα το σατέν που πάντα διαγράφει από μέσα. Και ακριβώς όταν το δεις εκεί πέρα, μόλις βγαίνει το φόρεμα, είναι σκληρό στο σημείο αυτό. Είναι η ραφέ τη. Όμως για μια τέτοια εμφάνιση δεν μπορεί να πρέπει. Απλά σου δίνει την αίσθηση ότι από μέσα φαίνεται το στήθος που δεν είναι το στήθος, είναι η θηλέ. Πάντως μολιάστηκε γενικότερα το γεγονός ότι... Και πιστεύεις εσύ ότι αυτό το χρώμα αναδεικνύει την... Εμένα μου αρέσει ηθοποιό. Για Όσκαρ. Κοίταξε να δεις κάτι, και εμένα δεν θα ήταν επιλογή μου για Όσκαρ, άμα ήμουν και υποψήφια. Και όλα σας φοράω κάτι πιο βαρύ. Αλλά... Τι δεν σ' αρέσει. Εγώ το χρώμα και το ύφασμα δεν μου αρέσει. Γιατί έχει κάτσει προφανώς κάποια λιμουζίνη για να τη μεταφέρει. Σας το λέω γιατί φόραγα το καλοκαίρι σε ένα γάμο ένα τέτοιο φόρεμα ακριβώς. Με πολύ ανοιχτή πλάτη της Λένας Κατσανίδου και το συζητάγαμε και λέγαμε ή θα βάζαμε κάψα από μέσα ή θα κάνουμε αυτό το κόλπο με τις σεραφές. Και έχει κάνουμε και το κόλπο με τις σεραφές. Ειδικά τώρα που είναι αυτοκόλλητο. Οπότε ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Έπαιξε πολύ λευκό. Πολύ λευκό.
Αυτό το... είναι λευκό. Αυτό πρέπει να είναι, είναι σωμονοροζοκάλι. Σωμονοροζοκάλι, αλλά να και η Σαρλιστέρων. Η Σαρλιστέρων, η οποία και αυτή έχει ξυρίσει το κεφάλι της πρόσφατα, γιατί έκανε ένα ρόλο ανάλογο. Της πάει και αυτό. Είναι λευκό. Παιδιά, αυτό θεωρήθηκε από τα πιο ωραία φορέματα της βραδιάς, από τον Νίκο Ντιόρ. Φτιάχτηκε για εκείνη αποκλειστικά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι δύο μέτρα, έτσι. Ναι, και επειδή έχει κόψει τα μαλλιά της πάρα πολύ κοντά, μου αρέσει που έβαλε στράφλες και φαινόντουσαν οι όμοιοι. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι, ας πούμε, η Τζένιφερ Λόρενς, που είναι το πρόσωπο της καμπάνιας του οίκου Dior, τις καινούργιες τσάντες, τις διαφημίζει η Τζένιφερ Λόρενς. Πώς γίνεται να δίνει μια καλύτερη τουαλέτα, γιατί αυτό είναι πολύ πιο ωραίο φόρεμα από αυτό που φόρεσε η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει και στην ηλικία της. Ακριβώς αυτό είναι το ρόλο. Πρέπει να είναι 37-38. Οπότε το άλλο ταιριάζει νομίζω περισσότερο, ήταν πιο κοριτσίστικο. Συμφωνώ. Πάντως θα μπορούσε να είναι κάλλιστα νηφικό. Πραγματικά. Λύσαξε με το λυφικό. Είναι έχει δυνατόν. Έχει ένα αγοράκι από την Αφρική σαν Αρλιστερόν τον τελευταίο καιρό. Και έχει κάνει ήθελα. Έχει οθητήσει ένα αγοράκι από την Αφρική. Α, ναι, ναι, ναι. Ένα έγχρωμο αγοράκι. Τι ύψος έχει? Πρέπει να είναι ένα 85 τουλάχιστον. Α, είναι ένα εκθαμβολικό. Από τα λίγα κοκκινοπά φορέματα που είδαμε. Προέκταση του χαλιού. Ακριβώς. Και πολύ ωραίο σύνοδο, έτσι, κατάσταση. Σύνοδο. Ο σύνοδος νομίζω ότι είναι τραγικός, παιδιά. Ο σύνοδος είναι ο ραβανιαστικός. Ναι, χειρότερη επιλογή δεν μπορώ να φανταστώ. Γιατί, Χριστιανέ μου, μια χαρά παιδί είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, κοίτα, η Τζένιφερ έχει πάρει κόσμο και κοσμάκι, οπότε ας την αφήσουμε τώρα να ηρεμήσει. Μετά από εμφάνιση της Τζένιφερ στο κόκκινο χαλί με τον Μπραντ Πιτ, όλοι οι άλλοι νομίζω ότι είναι λίγοι. Πάντως, Δημήτρη, επειδή λέγαμε για το φόρεμα, δεν είναι από τις καλύτερες της εμφανίσεις. Έχουμε συνηθίσει την Τζένιφερ Άνιστον να έχει πάντα πάρα πολύ ωραίες τουαλέτες στα Όσκαρ. Η Naomi Watts όμως ήταν από τα, ένα από τα πιο ωραία φορεματικό φόρεμα. Με τα λιζέ και αυτή, αλλά ήταν στη σωστή εκδοχή του. Γιατί υπάρχουν και στους λέω κάτι πολύ άσχημο. Τι είναι, τι αυτό είναι. Μου αρέσει πολύ πάνω αυτή, στο μπούστο. Είναι και ταιριαστό ζευγάρι και πολύ ωραίο το φόρεμα. Τι είναι αυτό που φοράει? Τι είναι αυτό? Νομίζω Αρμάνι. Είναι Αρμάνι, Giorgio Armani. Armani Privé, ναι. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία. Και τα μαλλιά της είναι πάρα πολύ ωραία, που είναι απλά. Γιατί εντάξει, το φόρεμα είναι όπως και να το κάνουμε. Και είναι καταπληκτική η ηθοποιό, την είδα στο τσουνάμι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τόλμησε. Γιατί συνηθίζει τα Όσκαρ παραδοσιακά ή το μαύρο ή το άσπρο να τα κυρίαρχα χρώματα. Και το κόκκινο αμέσως μετά. Εκπληκτικό φόρεμα πάντως. Και μου αρέσει που το στυλ της είναι τόσο απλό πάντα, ούτε πολύ βαμμένη. Ναι, αυτό ίσως ήταν από τα χειρότερα φορέματα που φορέθηκαν στο πρόσωπο. Νομίζω το χειρότερο ήταν της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Θα ναι. Το δούμε και αυτό σήμερα. Όχι, είναι γοργονέ αυτό. Τι έχει πάθει η Νικόλ Κίτμαν. Πάντως η Νικόλ Κίτμαν δέχτηκε πολλά σχόλια γιατί ακόμη και όταν χαμογελούσε δεν έκανε ούτε μία ρητίδα και τη λέγανε ναι. Φτάνει τα μπότο και λοιπά. Δίκιο έχουν, είναι ανέφραστη έχει, πλέον. Έχει παραμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Αυτή έχει δηλώσει ότι δεν θα ξανακάνει μπότοξ και ότι ήταν ό,τι χειρότερο έκανε στη ζωή τη. Το δήλωσε, αλλά δεν το έκανε. Και είναι τσίτα, τσιμέρα. Το λέγα τη τι είναι. Είναι μια ξένη εταιρεία που δεν είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη πολύ γνωστή και λέγεται Ren Scott. Δεν την γνωρίζω. Είναι Αυστραλέζικη προφανώς. Ναι. Πάντως, κοιτάξτε σώμα έτσι. Για να βάλετε αυτό το φόρεμα πρέπει να είναι. Πανύψηλη με κέρινο κεφάλι. Η Ellen Hunt. Η Ellen Hunt. Δεν μου αρέσει καθόλου, είναι σαν να πηγαίνει σε ένα πάρτι απλά. Πάντα έτσι όμως δίνεται, δεν προκαλεί. Δηλαδή, όλες τις εμφανίσεις είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός και δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή, κλασικό πάντα μαλλί αυτό ή θα τα πιάσει λίγο κότσα. Και τα φορέματα που φοράει είναι όχι αδιάφορα, δεν έχουν κάτι εντυπωσιακό. Η Στήση Κίμπλερ φοράει επίσης μεταλλική. Καλά. Εντάξει, είναι ωραία τουαλέτα. Πολύ και δεν ήθελα σχέδιο, να πω ωραία. Καλό λόγο για τη συγκεκριμένη, αλλά πολύ είναι ωραία τουαλέτα. Πολύ εντυπωσιακή και έχει τρομερή δουλειά. Ο Τζορτζ Κλούνι δεν είναι σε τρελή φόρμα, νομίζω. Είναι με μουσι. Δεν πολύ μου φαίνεται μουσι. Και ερωτευμένη αρέσει. Σε μένα. Όχι. Ναι, εγώ νομίζω ότι του πάει. Καλά, ερωτευμένη δεν είναι σίγουρα, εννοείται. Έτσι. Αλλά. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Η Reese Witherspoon. Καλά, Louis Vuitton φορεματάρα, έτσι, εμένα μου αρέσει προσωπικά πάρα την πολύ. Την ισιό κομμοσπίστης. Δεν μου αρέσει ότι κάπου, ξέρετε, δεν την κολακεύει από τη λεκάνη και κάτω. Ναι, σαν ότι το έχει παχύνει. Κοίτα, καταρχήν είναι τόσο άσχημη που τίποτα δεν την κολακεύει. Έλεγα για που είναι τόσο άσχημη. Όχι, είναι πάρα πολύ. Απλά έχει λίγο σαγόνι. Υπάρχουν και χειρότερες. Απλά το φόρμα είναι μεταλλιζέ και ο γνωστό οίκο είναι μεταλλιζέ. Είναι σατέν. Αυτό το γυαλιστέρο, πώς το λένε αυτό. Σατέν είναι. Όχι, έχει κάτι άλλο που γυαλίζει. Λέγεται, είναι πολύ της μόδας αυτό που βάζουν μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Δεν πειράζει. Η Αλεξάνδρα Κατσάιτη, δεν το θυμάμαι τώρα, παιδιά, να σου πω. Πάντως, νομίζω ότι έχει παχύνει λίγο επειδή η κοπέλα γέννησε κιόλας, έτσι.
Δεν είναι και λίγο. Εγώ απορώ με αυτήν και το γκέλ που έχει στο κοινό, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι πολύ καλή ηθοποιός, εμένα μου αρέσει. Ναι. Για πάμε να δούμε άλλη. Υπάρχουν και καλύτερες όμως. Καλή Μπέρι, πάλι με τα Λιζέ. Αμάρτε με αυτό το μεταλιζέ. Είναι σαν να δώσει και σύνθημα φέτος να φορέσουν όλες οι κυρίες, αλλά είναι ένα από τα πιο ωραία φορέματα. Και ίσως και από τα πιο ωραία σώματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αν το προσέξετε το κόψιμό του, μέχρι να φτάσει και στην μέση που αποκαλύπτεται ότι είναι φόρεμα, θα μπορούσε να είναι ολόκληρη φόρμα. Όχι. Εντάξει. Είναι η μουσα του οίκου Versace η Halle Berry και κάθε χρόνο την τίνει, τουλάχιστον τα περισσότερα χρόνια την τίνει η Versace. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Απλώς συνηθισμένο. Έχω λίγο βαρεθεί να τα βλέπω αυτά τα τούλια και τις ουρές. Είναι η Amy Adams. Δεν το χρώμα αρέσει, είναι λίγο παμένα. Νομίζω ότι ίσως από κοντά να είναι πιο εντυπωσιακά από ότι στο φακό αυτό το φορέματα. Αυτό είναι όλο πουλ, όλο φτερά. Τούλι είναι παιδιά. Έτσι και αλλιώς πάντα φοράνε κάτι για να ξεχωρίσουν κιόλας. Ναι. Να, οπότε, πριγκιπικό φόρεμα. Το θέμα είναι να κλέψεις την παράσταση. Υποψήφια για Oscar Jessica Chastain και ήταν πολύ ωραία. Αυτό είναι εξαιρετικό φόρεμα. Είναι λίγο πρώτο χρώμα νομίζω. Δίνει την αίσθηση ότι είναι γυμνή η άλλη. Και ειδικά για το δέρμα της νομίζω ότι δεν ταιριάζει και τόσο πολύ. Δεν κάνει καμιά αντίθεση. Καλά, είναι και ότι έχει και κόκκινα μαλλιά, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η γυναίκα. Είναι ιδιαίτερη. Το φόρεμα πάντως είναι Armani Privé που είναι και φέτος η είδαμε... Και ήταν και φαβορή για να κερδίσει, αλλά εντάξει. Α, ο Hugh Jackman με τη μαμά του. Ο Bradley Cooper είναι με τη μαμά του. Δεν έχει σημασία. Πάντως η γυναίκα του Hugh Jackman για μαμά του μοιάζει. Δεν είπα την κακή. Γιαγιά του καλύτερα. Φορούσε ένα παπούτσι ο Cooper. Καλά, πού το πρόσεξες εσύ το παπούτσι του Κούπερ. Αυτό είναι που πρόσεξα στην εμφάνισή του. Αυτή την πήρα πατερίτσες, ρε παιδιά. Γιατί αυτή δύο μέρες πριν τα Όσκαρ είχε πατήσει προφανώς ένα γυαλί και είχε ένα κόψιμο στο πόδι, δεν μπορούσε να το πατήσει, οπότε για τη μεγαλύτερη διαδρομή στο κόκκινο χαλί χρησιμοποίησε πατερίτσες μόνο για τις φωτογραφίες. Εδώ, Bradley Cooper, κυρίες και κύριοι. Πόσο ωραίο το smoking αυτό. Βέβαια, η μαμά φοράει αυτά τα φτερά, δεν ξέρω τι είναι, που κάπως μου χαλάνε την εικόνα. Ναι, αυτό η τουαλέτα δεν είναι άσχημη, σκέτη, με τα φτερά αυτό και την αντίθεση με το λευκό, εκεί λίγο χαλάει. Παιδιά, αυτά είναι λίγο μόδα, γιατί και ο οίκος Gucci και διάφοροι εκεί τέλος πάντων, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν τα βάλεις εκεί, πού θα τα βάλεις τα φτερά και τα πούπουλα, στα καρναβάλια μετά. Μας δεν μας αρέσει να τα βάλεις. Βέβαια, όταν κυκλοφορεί ο Bradley Cooper, νομίζω ότι ό,τι και να βάλει θα το παρατηρήσει κανείς. Αν είσαι μαμά του. Όλοι οι άντρες, ρε παιδιά, ήταν με τα μουσια. Τι μουσια ήταν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε στο Άγιο Όρος δεν έχει τόσο μουσια. Όλοι είναι με τα μουσια. Ναι, είναι της μόδας. Αλλά νομίζω ότι ο Τζος Κλούνι το παράκανε. Για να δούμε πάλι λίγο, ποια είναι η Κρίστιν Στιούαρτ. Με την πατερίτσα. Εμένα μου αρέσει η Κρίστιν Στιούαρτ που έχει αυτό το ύφος. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το κορίτσι. Μου βγάζει μια μυαλιά και... Κολόπεδο είναι. Και στιλιστικά πάντως... Τι να μην το πω. Άκουνα σου πω κοριτσάκι μου, έτσι που πήγε στα Όσκαρ με τις πατερίτσες και πήρε και χρυσό πατόμουρο. Αυτή η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα. Ποτέ δεν την έχω δει καλά χτενισμένη. Είναι πάντα χτενισμένη. Παλιομαλιά. Παλιομαλιά. Πάντως στιλιστικά δεν την έχω. Εγώ δεν είμαι η Κρίστα Στιούαρτ, εγώ είμαι αυτή που είμαι. Αν ήμουν όπως είναι αυτή, θα είχα 50 να με χτενίζουν. Έλα, να έρχεται και ο Χιου Τζάκμαν με την. Με τη σύζυγο. Πάντως είναι από τις πιο ωραίες εμφανίσεις της. Δηλαδή κάτι κόβει αυτό το ταγέρ, το κοστούμι, κάτι. Παιδιά, γιατί συνήθως είναι πολύ υπερβολική και φαίνεται πάντα μεγαλύτερη. Πάντως ο ίδιος έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες, πριν από μια εβδομάδα, σε ένα αμερικανικό περιοδικό και είπε ότι επιτέλους δεν είμαι γκέι, σταματήστε να με κατηγορείτε. Και ότι αυτή είναι η γυναίκα που αγαπώ, αυτή την επέλεξα. Εντάξει, παιδιά, Γιώργο, δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Το ότι είναι με αυτή τη γυναίκα. Την αγαπάει, την λατρεύει, την ποθεί. Ωραία γυναίκα πάντως. Δεν είναι άσχημη. Μπορεί να έχουν μια διαφορά ηλικία, αλλά μια χαρά γυναίκα. Εγώ σα φαντάζομαι να τον είχε έτσι αγκαλιά. Ωραία, Λεωνόρα. Συνήθω παιδιά, εγώ δεν στην παραλία που είναι αυτό με το μαγιό και εκείνη με μαγιό είναι. Έχει ψυχολογικό πρόβλημα, παιδιά. Δεν θυμάστε που το είχαμε πει εδώ που η μαμά του τον είχε καταλήψει όταν ήταν 4 χρόνια και δεν το ξεπέρασε ποτέ. Άρα υπάρχει ένα υπόδειο σύμπλεγμα και το βγάζει. Ψάχνει τη μαμά και τη βρήκε. Και ένα λαγό πήγε να πιει νερό αυτό που κάνανε στα παιδάκια. Πάντως σίγουρα πρέπει να είναι πολύ καλή μάνατζερ, έτσι, για να τον έχει φτάσει τόσο ψηλά. Α, είναι και μάνατζερ. Είναι και μάνατζερ του. Εκτός από μάνατζερ και μάνατζερ, ξεκινώντας από την Αυστραλία και φτάνοντας πια στην Αμερική. Μάλιστα. Έτσι εξηγούνται όλα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πιο κάτω, πάμε στην Αντέλα. Εντάξει, φόρεσε μαύρο. Ενεργικό. Να την κόβει λίγο. Γιατί την άλλη φορά τα άκουσε με το κόκκινο. Καλά, ήταν τραγικό. Νομίζω ότι έχει τόσο μαγική φωνή που ξεχνά τα πάντα. Δεν μπορώ να σα πω όμω κάτι, ειλικρινά σα μιλάω.
Αυτή την οτροπία εγώ δεν την μπορώ, δεν αντέχω. Τι να βάλει, βρε παιδιά, μια υπερβάρη. Όχι, αν εξαιρέσεις τους ανθρώπους που έχουν παθολογικό πρόβλημα και πραγματικά δεν μπορούν να χάσουν τα παραπανήσια κιλά γιατί έχουν παθολογικό πρόβλημα, που εκεί πέρα απλά σκύβεις το κεφάλι και σέβεσαι, σε περιπτώσεις που απλά το θέμα των παραπανήσιων κιλών είναι απλά το φαΐ, εκεί είμαι λίγο πιο αυστηρή. Μα δεν ξέρεις μπορούσε... τι παθολογικό πρόβλημα μπορεί λέμε να έχει. Λέμε τώρα, επειδή η ίδια δεν έχει πει ότι έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Θεωρητικά είναι θεωρώ και... ότι θα μπορούσε από τη στιγμή που κάνει αυτή τη δουλειά να είναι λίγο πιο προσεκτική. Αυτό είναι, μπορεί, θεωρητικά είναι και κιλά εγκυμοσύνης τώρα. Αυτό έτσι είναι λίγο άλλο, σχετικά από τώρα. Δεν τις έχει στερήσει τους θαυμαστές και το κοινό, οπότε... Για ποιο λόγο να στέλνει αυτό. Αλλά δεν μπορώ όμως να τη συγκρίνω και με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Με τίποτα. Ναι. Έτσι. Πάμε τον Νίκη Σάντρα Μπούλοκ. Επίσης μεταλλικό, Έλλη Σάμπο που είναι από τις αγαπημένες εταιρείες και φαίνεται. Παιδιά δεν γράφει καθόλου πάνω της. Ενώ μου αρέσει πολύ ο Έλλη Σάμπο, είναι από τους ωραιότερους ιδιαστές. Αυτή διάλεξε το χειρότερο φόρεμα. Καλά, δεν ήταν και ποτέ καμιά πολύ ωραία Σάντρα Μπούλοκ. Συμπαθητική ηθοποιός, έπεσε κάποιες κομμεντί, έτσι λίγο τους ρόλους. Δεν είναι τώρα πολύ ωραία. Γυναικάρα είναι βρεσίστη. Πρόσεξε, δεν τη λες και την αποθέωση της θηλυκότητας, τύπου Σαρλίς Θερόν, αλλά δεν τη λες και άσχημα. Γλυκά ωραία ηθοποιός. Τη σκοτεινιάζει όμως αυτό το φόρεμα. Είναι αδιάφορο επάνω τους. Μπορεί να είναι Έλισσα που είναι κορυφαίος, είναι και το μαλλί που πέφτει μπροστά. Πάντως δεν είχε εκθαμπωτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χάρι. Για πάμε να δούμε και το 9χρονο, γιατί εγώ την είδα στο τετραγωνάκι εκεί που περίμενα να μην πάρει το Όσκαρ, αλλά ήθελα να δω πώς θα πάει, παιδιά. Λίγο μικρομέγαλο. Φόρεσε μια μεγαλιστική τουαλέτα Giorgio Armani, αλλά έχει βάλει και την πινελιά με τη τζαντούλα με το κουδάκι πάνω, αν το βλέπετε, για να δείξει. Έχει και στεκούλα. Για κάντε μου λιγάκι τη φάσα. Η ταινία γυρίστηκε όταν ήταν 6 ετών. Και τώρα είναι 9. Η ταινία που πρωταγωνιστεί. Είναι 9 χρονών τώρα. Ναι, ναι, ναι. Το είναι 9 χρονών. Κρίμα που το ντύσανε έτσι. Αλλά η ταινία γυρίστηκε στα 6 της. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Και φοράει και διαμάντια, σκουλαρίκια. Τι είναι αυτό. Εντάξει, σαν... ήταν υποψήφια για Όσκαρ. Ναι, σίγουρα. Υποψήφια για Όσκαρ 9 χρόνια ανάμεσα σε ενήλικες. Υπάρχουν πολλά φορέματα για παιδάκια που είναι πολύ ζουζουνιάρικα και όμορφα για, για αυτή τη βραδιά. Τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να δω την παρουσίαση που έκανε ο Seth MacFarlane, αυτός ο καινούριος παρουσιαστής που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά φέτος, ο οποίος είχε χάσει πριν από μερικά χρόνια, πριν 12 χρόνια, την πτήση, μία από τις πτήσεις μάλιστα που έπεφτε πάνω στους δίδυμους πύργους. Και έτσι σώθηκε. Καθυστέρησε να ξυπνήσει. Και έφτασε λίγο αργότερα, είχα την πτήση. Πόπο, αν έχει τύχει διάβολο. Ναι. Πάμε να δούμε και την Μαρία. Ακούστηκαν διφορούμενα σχόλια για το πόσο καλός ήταν. Ρε, δεν φτάνει που σώθηκε ο άνθρωπος, τον βρίζουν και από πάνω. Όλους θα μας τάψει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη Μαρία Μενούνος. Άσχετο, άσχετο. Είναι μια πολύ ωραία. Ροζ. Φούξια. Τι ροζ, φοράς ροζ στα Όσκαρ. Όχι, που φοράς όλες μπλε φέτος. Απλώς αυτή είναι η καλή όψη. Η πίσω όψη ήταν αυτή που έκανε στο σχόλιο. Γιατί... Ναι, είναι και σεξ, αλλά και λίγο τεράστια. Ναι, έτσι. Ενώ, όχι, πολύ ωραίο σώμα. Έχουμε χάσει νομίζω το κοιμπαχαίνει, του μεγέθου. Έχει λίγο. Δες το λίγο. Είναι δεν έχουμε η πίσω όψη είναι ελληνική. Είναι καπίλες, είναι σεξ. Δηλαδή, γιατί να μην είναι μονοκόμματο. Μ' αρέσει που δεν έχει τέλειο πίστια πάντως. Είναι made in Greece. Έχει φάει μια χωριάτικη, πατάτες τηγανιτές. Είναι το μεσογειακό. Το μεσογειακό. Εγώ νομίζω ότι έχει πολλές κατακτήσεις εξαιτίας αυτού του. Δεν σα πιάνω πουθενά, ρε παιδιά. Αν ήταν ευθεία, θα λέγατε ότι έχει τη γανιά που σου φάει. Τώρα που έχει την καμπύλη, λέτε τα παϊδάκια. Χριστίνα Λούπ ήταν εχθές εκεί για τις ανάγκες του Greek Reporter. Δεύτερη χρονιά νομίζω που τη βλέπουμε στα Όσκαρ. Να δούμε πώς εμφανίστηκε. Αυτό λοιπόν. Τι φόρεμα φόρεγε. Καλά, λάθος τα πίπτω εντωμεταξύ. Άσχετο, τελείως, ό,τι να είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει ούτε το χρώμα ούτε το παπούτσι. Εγώ διαφωνώ, εμένα μου αρέσει, παιδιά. Και το γιατί χρώμα. Το παπούτσι είναι λάθος. Είναι λάθος το μαύρο. Θα μπορούσε να μπει ένα σημείο ή κάτι άλλο. Ή ένα πέδιλο στην τελική. Όλες φορούσαν πέδιλα χρυσά, ωραία. Απλά να διευκρινίσουμε κάτι. Η Χριστίνα Λούπη εκεί κάνει τη δουλειά της ως ρεπόρτερ. Όφιλε να είναι ωραία αντιμένη, αλλά όχι και σαν τις γυναίκες που είναι υποψήφιες. Καλή αφού φορέ τουαλέτα. Τι άλλο να βάλει. Σκέφτεται ότι έχει ντυθεί πάρα πολύ εντυπωσιακά για αυτό που εξυπηρετείται να κάνει εκείνο το βράδυ. Ναι, απλά επειδή η Χριστίνα έχει αίσθηση της μόδας και του γούστου, θα μπορούσε να προσέξει αυτό. Δεν βάζεις, ρε παιδί μου, ένα τόσο σκληρό χρώμα όπως είναι το τυρκουάζ με μαύρο. Συμφωνώ πολύ. Είναι λίγο ελληνικό χρώμα όμως, αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με πολύ ωραίο λεπτό πέδιλο ασημί ή στη χειρότερη των περιπτώσεων χρυσό.
Ναι. Δεν είναι ψηλό δεν αρέσει. Δεν είναι ψηλό το παπούτσι της και μπορεί να το έβαλε για αυτό το λόγο. Γιατί έτρεχε, ήταν για δουλειά και δεν μπορούσε να βάλει ένα πολύ ψηλό τάκο. Έβαλε ένα χρυσό ή ασημένιο πιο χαμηλό. Ναι, μπορεί να μην είχε κοπέλα. Τι λες, ρε Τζο. Τι δηλαδή, η Τζορτζέλα μου, δηλαδή. Εμένα και το φόρεμα δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε το χρώμα, ούτε το στυλ, καθόλου. Ήταν, ναι, αστοχία. Εμένα μου αρέσει πάντως. Μπράβο, Χριστίνα μου, είσαι κούκλα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κόκκινο χαλί χωρίς Αντζελίνα Τζολί δεν υπάρχει. Η απουσία του ήταν αισθητή. Είναι αισθητή. Και δεν μας έδωσαν και τροφή, ρε παιδί μου, για μαναφούκι τύπου. Για σχόλια, πικάντικα. Ναι, γιατί τώρα αντίζηλες αιώνιες. Αντίζηλες αιώνιες η Τζένιφερ Άνιστον με την Τζένιφερ. Σκέψου, τι χαμός είχε γίνει με την Αντζελίνα πέρυσι όταν είχε βγάλει το πόδι της έξω, για πόσο καιρό το συζητούσαμε. Είχε κάνει Twitter το πόδι, μόνο. Είχε κάνει Twitter το πόδι. Τώρα θα πάμε να συζητήσουμε για τις αντζηλίες. Αντιζηλίζω όπως αυτή ανάμεσα σε Αντζελίνα Τζολί και Τζένιφερ Άνιστον. Πολύ γνωστές κόντρες. Το έχω μελετήσει το θέμα. Έχω κάνει με Τζένιφερ Άνιστον δύο φορές συνέντευξη. Θέλω να δεις και τις άλλες κόντρες μας, άλλες αντιζηλές μας, όπως Τζον Κρόφορντ με την Μπέτι Ντέιβις και πολλές ακόμα άλλες. Και θέλω μετά να το σχολιάσω. Και Λεωνόρα Μελέτη με. Με καμία αγάπη. Είναι οι μεγάλες αντίζηλες του Χόλιγουντ που αναγκάστηκαν να μοιραστούν το ίδιο πλατό ή ακόμα και τον ίδιο άντρα παρά τη θέλησή τους. Οι κινηματογραφικές βεντέτες υπάρχουν από τότε που δημιουργήθηκαν και οι πρώτες ταινίες. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, μια κόντρα χωρίς τελειωμό, ήταν αυτή ανάμεσα στην Betty Davis και την Joan Crawford, που ξεκίνησε στην ταινία Whatever Happened to Baby Jane. Δύο τεράστιες στάρ του Hollywood που είχαν μια τρομερά ανταγωνιστική σχέση, τόσο εντός όσο και εκτός μεγάλης οθόνης. Η Joan Crawford και η Betty Davis έχουν πει μερικές από τις μεγαλύτερες κακίες όλων των εποχών, με την Davis να λέει χαρακτηριστικά. Έχει κοιμηθεί με κάθε άντρα αστέρα της MGM εκτός από την Λάση. Και ακολούθησαν και άλλες ατάκες φωτιά, που γράφτηκαν με μεγάλα γράμματα σε εφημερίδες της εποχής. «Γιατί είμαι τόσο καλή στο να παίζω σκύλες? Νομίζω επειδή δεν είμαι σκύλα. Ίσως γι' αυτό η Joan Crawford να παίζει πάντα τις κυρίες». Τυποκάρδια στο Beverly Hills, μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, με πρωταγωνιστές μία παρέα φοιτητών που δεν σταματά να ερωτεύεται ο ένας τον άλλον. Ενώ όλοι έδειχναν μια ωραία ατμόσφαιρα, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική, με την Ντόνα και την Μπρέντα να βρίσκονται στα μαχαίρια. Η Σαν Εντόχερτη μάλιστα είχε διαρρεύσει στον τύπο τις κακές συνήθειες της Doris Spelling και κόρης του παραγωγού της σειράς, μία από τις οποίες ήταν να πετάει τα ρούχα της που της έφεραν οι στυλίστες όταν δεν της άρεσαν, ενώ αρνιόταν εμφανιστεί σε επεισόδια με την ίδια ενδυμασία πάνω από μία φορά. Μετά το τέλος της σειράς, η Τόρη και η Σάνον δεν κράτησαν καμία επαφή και ακολούθησε η κάθε μία διαφορετική πορεία. Η πρώτη παντρεύτηκε και απέκτησε 4 παιδιά και η δεύτερη συνέχισε να προκαλεί προβλήματα, αυτή τη φορά στη σειρά Charmed και τη συμπροταγωνίστριά της Αλίσα Μιλάνο. Η τηλεοπτική Μπρέντα μάλιστα έθεσε τηλεσίγραφο «Ή εγώ ή αυτή» και οι συντελεστές τελικά επέλεξαν την Αλίσα. Αντζελίνα Τζολί και Τζένιφερ Άνιστον. Το τι χωρίζει τις δύο στάρ του Χόλιγουντ είναι γνωστό. Η Αντζελίνα Τζολί ήταν η πέτρα του σκανδάλου στον γάμο του Μπραντ Πιτ και της Άνιστον. Και μετά, όχι μόνο τον παντρεύτηκε, αλλά έφερε στον κόσμο και τα παιδιά του. Μέχρι πρότινος το ζευγάρι υποστήριζε ότι άρχισαν να βγαίνουν μετά τον χωρισμό του Πιτ από την Άνιστον. Αλλά σε συνέντευξή της σε μεγάλη εφημερίδα της Νέας Υόρκης, η Αντζελίνα αποκάλυψε πως ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον στα γυρίσματα της ταινίας «Ο κύριος και η κυρία Σμιθ» το 2004, πολύ δηλαδή πριν ο Πιτ χωρίσει και πάρει διαζύγιο από την Άνιστον. Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, η Άνιστον δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Έδωσε και αυτή συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας άκομψο από μέρους της Αντζελίνα να αναφερθεί με κάθε λεπτομέρεια στο πώς ερωτεύτηκε τον Μπραντ στα γυρίσματα της ταινίας, όσο μάλιστα εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος μαζί της. Διάβασα πράγματα για τα οποία δεν είχα ιδέα εκείνη την εποχή. Δεν ήξερα ότι γίνονταν όλα αυτά. Ειδικά η φράση ότι ανυπομονούσε να βρεθεί στα γυρίσματα κάθε μέρα, νομίζω ότι ήταν περίτη, είπε η Άνιστον, φανερά εκνευρισμένη που η Αντζελίνα αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της γνωριμίας της με τον Μπραντ. Πάντως, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, τραγικό να διαβάζεις μετά από τις δηλώσεις της τύπησας που σου έχει πάρει τον άντρα,
όλο το παρασκήνιο της νοημίας και να διαβάζεις εσύ όταν ήσουν με τον Brad Pitt σύζυγος και τον έστειλες έτσι τη δουλίτσα του με το κολατσιό του, ότι υπήρχε μία άλλη η οποία περίμενε πώς και πώς να βρεθεί στο ίδιο πλατό μαζί του. Ναι, αλλά δεν έπρεπε όμως να είσαι αρκετά επιφυλακτική όταν άκουσες για τη συνεργασία Brad Pitt Angelina Jolie. Δηλαδή, αν έρχονταν και σου λέει και ο Brad Pitt είναι άντρα σου και σου λέει, ξέρεις, θα κάνω μια συνεργασία με την Angelina Jolie. Τι θα έλεγες εκείνη τη στιγμή? Τι κακό με βρήκε. Όχι, στα ζευγάρια κανονικά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Την Angelina Jolie θεωρώ ότι ο Brad Pitt την ήξερε και πρώτου συμπροταγωνιστή. Ναι, άλλο να παίζει όμω ερωτικέ σκηνές. Μόνο αν θέλει όλα θα την κάνει, ρε Τζορτζέλα, θα την κάνει. Δεν πάει να τρέχει. Σε εδώ πέρα που είσαι στο πάνελ και κάνει εκπομπή, άμα θέλει όλα να κάνει τη λαδιά. Θα την κάνει. Όπως και εσύ. Όπως είχε συμβεί τότε, θυμάμαι. Σε κάτι για να ξέρει κάτι διαφορετικό. Όχι, αυτό που της είπες, ήταν φέτο να το χαστώ και της Παρασκευής. Ναι, την Παρασκευή. Δεν ήταν δικό μου της Παρασκευής. Τώρα ήρθα πάνω. Πάντως, παιδιά, είναι αιώνιες αντίζηλες. Αυτό δεν πρόκειται να ξεπεραστεί ποτέ. Και νομίζω ότι η Άνιστον δεν το ξεπέρασε ποτέ. Αυτό φαίνεται. Ανθρώπινο είναι. Και γι' αυτό και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Δεν έχει καταγράψει ποτέ φωτογραφικός φακός μία φωτογραφία που να είναι έστω και σε απόσταση χιλιόμετρων η μία με την άλλη. Και παρά το γεγονός ότι περίμενα να τις δουν κάποιοι χθες, ποτέ. Ναι, ποτέ, αλλά πώς γίνεται, είναι σαν να κάνω μια μυστική συμφωνία. Δεν θα πάω εγώ και θα πας εσύ. Δηλαδή, πώς το ήξερε, υπάρχουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος που ξέρουν. Κατάλαβες, ναι. Όπως παιδιά, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ η Μπρέντα. Τότε θυμάμαι στον Beverly Hills με την Dylan και την Kelly. Θα σας πω, διότι την Μπρέντα μετά την διώξανε ουσιαστικά από το σύριαλ. Και ο λόγος ήταν. Ναι, συμπεριφορά, αλλά ήταν και ότι δεν τα είχε πολύ καλά με την κόρη του σκηνοθέτη, του Tony Spelling. Δηλαδή, ο μπαμπάς της Ντόνα. Καταλάβατε. Ναι. Μπράβο. Πάμε να δούμε τα τραγούδια, μάλλον να ακούσουμε τα τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει ιστορία μέσα από τον χώρο του κινηματογράφου. Πρωταγωνιστικό τώρα είναι το Skyfall. Μένα προσωπικά αυτό το κομμάτι. Εμφανίστηκε η Barbara Streisand, θες, και ερμήνευσε το The Way We Were. Ναι, και ήταν αυτό πάρα πολύ ωραία στιγμή. Έτσι. Κομματάρα. Έχουμε μέσα στο βίντεο κομμάτια τα οποία έχουν υπάρξει υποψηφία για Oscar. Πολλά. Πολύ. Και έχουν πάρει και Oscar βέβαια κάποια από αυτά. Πάμε να τα ακούσουμε. Τραγούδια διαχρονικά που έντυσαν με τη μελωδία τους ταινίες για Όσκαρ. Το πρώτο βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού δόθηκε στην 7η τελετή των βραβείων, το 1934, όταν και το τραγούδι The Continental από την ταινία Ο Διαζευμένος θα κέρδιζε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Somewhere Over the Rainbow από τον Μάγο του Oz για ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Η δεκαετία του 60 ξεκίνησε με ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, καθώς ο Μάνος Χατζηδάκης βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά από την ταινία Ποτέ την Κυριακή με τη Μελίνα Μερκούρη. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει. Όσο το πήρε. 1964 και η ταινία Mary Poppins σαρώνει στο διάβα της. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το βραβευμένο Chim Chim Chiri που έδινε μουσικά την ταινία. When I shake hands with you. 1982, Up Where We Belong, από το Υπτάμενος και Gentleman, με την καταπληκτική ερμηνεία του Joe Cocker. Stevie Wonder και φυσικά το κομμάτι I Just Call to Say I Love You από την γυναικάρα με τα κόκκινα που κέρδισε το πολυπόθητο αγαλματίδιο. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. 1985, Say You, Say Me από τον Lionel Richie για την ταινία Λευκές Νύχτες. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be.
ακολουθεί η ταινία Top Gun και το κομμάτι Take My Breath Away, που έγινε τεράστια επιτυχία την δεκαετία του 80. Στον θεσμό, εκτός από τις μπελάντες, έχουν βραβευτεί και πιο χορευτικά κομμάτια, όπως το Flash Dance, What a Feeling. Και φυσικά το τραγούδι The Time of My Life, που χόρεψαν ο Patrick Swayze με την Jennifer Grey στην ταινία Dirty Dancing. Χρυσά γαλματάκια έχουν κερδίσει για τη μουσική τους και πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως ο Μπαμπούλας, η Μικρή Γοργόνα, αλλά και το 1991 η Πεντάμορφη και το Τέρας. Την χρονιά που ο Τιτανικός σάρωνε τα Όσκαρ, δεν θα μπορούσε να μην πάρει βραβείο και για τη μουσική του και το κομμάτι My Heart Will Go On, με ερμηνεύτρια της Celine Dion. Μεγάλος νικητής της κατηγορίας, ο Bruce Springsteen, για το καταπληκτικό Streets of Philadelphia. Και ο Bob Dylan κάνει την έκπληξη με το Things Have Changed για την ταινία Wonder Boys. Ανάμεσα στους αξιοσημείωτους νικητές τα επόμενα χρόνια ήταν φυσικά ο Eminem με το Lose Yourself από το 8ο μίλι. Και τέλος, ένα κομμάτι που χορεύτηκε πολύ από όλο τον κόσμο. Hey Ho, από τη βραβευμένη ταινία Slumdog Millionaire. Πολύ ωραία. Ωραίες στιγμές στην μεσημεριανή μελέτη. Μ' αρέσει το οσκαρικό χρώμα. Τώρα δυστυχώς όμως θα του βάλουμε τσιμιά νοτελίτσα, γιατί θα πάμε να δούμε λιγάκι και τα δικά μας τα τηλεοπτικά. Ναι. Εδώ δεν έχουμε κόκκινα χαλιά και τέτοια, ευτυχώς Χριστέ μου. Έχουμε άλλα όμως, έχουμε φήμες για παράδειγμα για εγκυμοσύνες. Έτσι, face κορδά. Φημολογείται τώρα τελευταία πολύ έντονα ότι ενδεχομένως περιμένει το δεύτερο παιδί της. Πυροδοτήθηκαν αυτές οι φήμες μάλιστα και από την ξαφνική αποχώρησή της από το πλατό πριν από λίγες μέρες. Την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή, το μεσημέρι, λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή της Παρασκευής και ενώ ήταν καλεσμένη κάτι από τον Βουλάκη, η face κορδά αποχώρησε από το πλατό και συνέχισε την συνέντευξη και την εκπομπή ο Γιώργος Λιάκης. Δεν θέλω να, αν θέλετε, να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα, να δούμε τι ακριβώς πυροδότησε τις φήμες για εγκυμοσύνη της Φέλης Κορδά και να επιστρέψουμε να πούμε όλο το παρασκήνιο και τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε ότι η Φέη αισθάνεται και μια ελευθερία διαδεσία, μια ιωσούλα που ταλαιπωρεί, δεν είναι κάτι φοβερό, γιατί αν ήταν κάτι φοβερό δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ. Λοιπόν, και μείναμε μόνοι μας, Κάτια μου. Λοιπόν, είναι περίεργη ημέρα ούτως ή αλλιώς σήμερα. Λοιπόν, αυτό συνέβη την Παρασκευή και ξεκίνησαν να υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που θέλουν την Φέη Κορδά να είναι έγκυος, να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, στην σημερινή εκπομπή υπήρξε και μία τάκα της κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Να τη δούμε, πάμε. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα να κάνουμε τη σάλα. Θα δοκιμάσουμε το γιατρός να μην βρω πικάντικα. Απλώς θα μυρίσω. Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι η κανονική τέτοια, δεν είναι ποιον πικάντικο. Έχουμε στο τέλος εκπομπής, το τελευταίο καλεσμένο θέλω να πω ποιος είναι. Ονείρα μου. Τους προλαβαίνω. Εντάξει, Φέη, δεν πειράζει.
Όχι, θα δοκιμάσω. Λοιπόν. Μια χαρά, είναι από την Παρασκευή. Τώρα έχω γίνει περδίκη. Συγγνώμη, γιατί απαγορεύεται να τρως πικάντικα, άμα είσαι γεωργία. Άμα έχεις γαστρεντερίτιδα ή αν έχεις ή αν πηγαίνει τουαλέτα, ναι, απαγορεύεται. Το είπες πολύ ρεαλιστικά. Παρ' όλα αυτά, αυτά ήταν τα αποσπάσματα από τις εκπομπές που πυροδότησαν πολύ έντονα τις φήμες. Υπήρξε και μια νυχτερινή έξοδος του Γιώργου Λιάγκα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και με τον Χρήστο Νέζο. Που δεν και την Σάσα Σταμάτη. Σάσα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι επειδή δεν συνοδευόταν από τον Γιώργο Λιάγκα, για άλλη μια φορά είπαν ότι αποφεύγει τις νυχτερινές εμφανίσεις λόγω μιας ενδεχόμενης εγκυμοσύνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει μόνος το Γιώργος Λιάγκας, είναι και το μικρό Γιάννη Φέη. Ναι, υπάρχουν κάποιες αρρώστιες που σέρνονται γενικά από τον Γιώργο. Δηλαδή είναι άρρωστη όλη η Αθήνα. Ισχύει πάντως, θα δείξει αυτό στο μέλλον. Εγώ ήθελα απλώς να πω ότι και η ίδια η Φέη έχει πει παραπάνω από μια φορά ότι θα ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί. Το έχει πει, παρόλα αυτά, όντως μια ίωση. Η γαστρεντερίτιδα ήταν αυτή που την οδήγησε εσπευσμένα μακριά από το πλατό την Παρασκευή. Μάλιστα, ακυρώθηκε και μια προγραμματισμένη εγγραφή που είχαν κανονίσει στο πρωινό μου μέχρι να νιώσει καλύτερα η Φέη. Και όντως η συμβουλή που της έδωσε ο γιατρός αφορούσε αυτό ακριβώς το πράγμα, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είναι καλύτερα. Κάποιοι λένε βέβαια, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει την εγκυμοσύνη. Αν τελικά αυτή ίσχυε. Ή τώρα που δεν ισχύει, να βγει και να πει δεν είμαι έγκυος. Γιατί πολύ απλά, αν τελικά κάποια στιγμή η Φέη Σκορδά είναι όντως έγκυος, θα πρέπει να κάνει το ίδιο. Ναι, ούτε στην προηγούμενη εγκυμοσύνη που υπήρχαν φήμες ότι ήταν έγκυος, το θυμάστε, είχαν κάνει την πρεμιέρα, ακουγόντουσαν από το καλοκαίρι γιατί είχε αφήσει και με τη ρίζα, παπούτσια και τα φλάτα. Αυτό ακριβώς και λέγανε είναι έγκυος, είναι έγκυος. Δεν είχε βγει, δεν είχε απαντήσει. Και καλά κάνανε, ρε παιδιά, τώρα όσο σημαίνει αυτή τη φάση, εννοείται μέχρι να δέσει που λένε το παιδί παραδοσιακά. Έχουν το δικαίωμα να μην το λένε τόσο, άλλες παιδιά μετά δεν κρύβεται μια εγκυμοσύνη. Ούτε ο βήχος, ούτε ο έρωτας, ούτε τα λεφτά κρύβονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, τα λεφτά κρύβονται στην Ελλάδα. Πλέον. Κλέβονται. Έχει πλέον. Έχει διαφορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ρούλα Κορομιλά, 48 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε εκεί για τις ανάγκες μιας... Τι δουλειά είχε, πότε κάνει, φωτογράφηση, τι. Παρουσίαση των... Των βιβλίων της. Πάρα πολύ ωραία, αλλά έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες, τις οποίες είναι πάτελος. Ναι, είναι και μία απάντηση της Ρούλας. Εδώ λοιπόν βλέπετε την Ρούλα άβαφη, αμακιγιάριστη τελείως και χωρίς ρετούς. Και είναι και το ίδιο ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο σχολίασε. Και με κακό φωτισμό, ε. Ναι, είναι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Με την πιτζάμα της, όπως ακριβώς ήταν. Αυτή εδώ η πιτζάμα είναι πιτζάμα. Το λεωφορείο είναι πιτζάμα. Τέλεια. Ρούλα, είσαι φίλη μου. Είναι... Είσαι μια έλουρη φίλη μου. Και είναι, ήταν και πάρα πολύ σεξι, θέλω να σου πω, σε όλες τις φωτογραφίες. Η Ρούλα ήταν πάρα πολύ χαλαρή καθόλου την διάρκεια του Σαββατοκύριακου που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Παρά το γεγονός, εδώ είναι με τον Μπουρνούζη λίγο πριν τα Όσκαρ. Ποιο την τραβάει, τι έχει το μάλι τόσο μπροστά. Είναι στυλ. Είναι στυλ Ρούλα αυτό. Εδώ είναι ακριβώς πριν τα Όσκαρ, έχει κάνει το μπάνιο της, έχει φάει. Έχει και φρούτα μπροστά. Και ετοιμάζεται να δει την βραδιά και εδώ επικοινωνεί με τους φίλους στο λάπτοπ. Επίσης πάρα πολύ σεξι η Ρούλα Κορομιλά. Καλά, είναι τέλειο το πιτζαμάκι, πραγματικά. Δηλαδή χαίρομαι που το βλέπω. Πηγαίνει κρεβάτι και παντοφλίτσα. Και βγαίνει και έξω, ρε παιδιά, άνετα με αυτή την πιτζάμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκε έτσι έξω, γιατί πήγε και στον Σάκη Ρουβάτη μία βραδιά και στην Πέγκη Ζήνα την επόμενη. Ήταν μαζί με φίλους της. Χάρηκε πάρα πολύ από αυτή την επίσκεψή της στην Θεσσαλονίκη και πραγματικά σχολιάζεται έντονα η φωτογραφία αυτή που ανέβασε η ίδια και είναι άβαφη και αρετουσάριστη. Ναι, αλλά έχει παλιωμαλιά κάποιοι... και όταν λέω παλιωμαλιά, ενώ ξέρετε πώς το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ τον όρο. Επειδή όταν έρχεται σε εμάς εδώ στην εκπομπή μας, κάποιος ψιλοαχτένισος ή ψιλο. Μόλις σηκώθηκε από το κρεβάτι, λέμε τι παλιωμαλιά είναι αυτά που έχει. Τις φωτογραφίες ποιος τις έβγαλε, γιατί δεν είναι μόνη της στο δωμάτιο. Δεν είναι μόνη της, είναι με φίλους της. Είναι με φίλους που η Ρούλα. Γιατί σεξι με φίλους στο δωμάτιο. Δεν ξέρω αν είναι. Λοιπόν, έλα, θα σε βγάλω τη δύσκολη θέση. Θα πάμε να δούμε παλιωμαλιά από διαφόρους επωνύμους που θέλουν να ξεχάσουν αυτά τα παλιωμαλιά, Γιώργο. Ξένους ή Έλληνες. Από δεκαετία του 80 για τα δύο. Διότι πέσανε και αυτοί, παιδί μου, σε κάποιες ατυχείς στιγμές των μαλλιών. Είναι αυτό που λέμε πώς θα. Ή πώς σου κάθεται η τρίχα το πρωί, κατάλαβα. Είναι... Με τι κέφια θα σηκωθεί. Είναι και ατυχείς μόδες όμως. Τα δικά μου εντάξει, τα βέβαια. Σποτήρα έχουμε μέσα, παιδιά. Ναι, μια χαρά είναι. Αν ανοίξει ένα σποτήρα μέσα, πείτε μου το τώρα για να μην πήξει το βίντεο. Στις
δεκαετίες του 1980 και 1990, οι δικοί μας αγαπημένοι Έλληνες stars τίνονταν, βάφονταν και κυρίως χτενίζονταν σύμφωνα με τη μόδα που επέβαλε η εποχή. Μια μόδα που πραγματικά θα ήλπιζα να μην υπήρχε, αφού ένα γρήγορο flashback μόνο ντροπή θα τους κάνει να νιώσουν. Το 1988 είναι η χρονιά που η Άντζελα Δημητρίου αποφασίζει να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Και αφού φόρεσε κάτι απλό και εκδρομικό, θέλησε να βάλει όλη την τέχνη στο μαλλί της. Ένα στυλ χτενίσματος απροσδιόριστο. Σίγουρα είναι κάτι σε κότσο, ωστόσο αυτό που μας δυσκολεύει να περιγράψουμε είναι το μπροστινό μέρος. Δεν υπάρχουν φίλοι, μην ακούς τι σου λένε, μόνο εσύ θα με νοιάζεις. Όσο υπάρχω και ζω. Ένα χρόνο πριν η Άντζελα Δημητρίου είχε φιλική συμμετοχή στο σίριαλ «Η Χείρα με τα Κόκκινα». Σε αυτή την εμφάνιση άφησε το μαλλί της ελεύθερο. Ευαλαφρό, φυσούνα και ειδού. Τα κατάφερε. Απέκτησε το look Ρίτα Σεκελαρίου. Όλα παίρνουν με το καιρό, τίποτα δεν κρατάει. Την πρώτη αγάπη όμως κάνεις, ποτέ δεν δείξε πενάει. 1985 και η Άννα Βύση παρέα με τον Νίκο Καρβέλα κάνουν μια live εμφάνιση. Το χτένισμα παύλα κούρεμα της ερμηνεύτριας δεν μπορούμε να πούμε ότι την κολακεύει και ιδιαίτερα. Σγουρό, κοντοκουρεμένο στο πλάι, φουσκωμένο στο πίσω μέρος, αφέλειες στο μέτωπο με ένα μικρό φούσκωμα. Γενικά μια φασαρία στο κεφάλι της ερμηνεύτριας. Και τώρα πάει ατάκα της Λέβης. Γιατί Άννα, γιατί Άννα. Το 1988 αποφάσισε να μην ξανασχοληθεί ποτέ με τα μαλλιά της. Οι φράτζες μάκρυναν, οι μπούκλες έγιναν ανεξέλεγκτες και εκείνη ούτε που ασχολείται. Το παλιό μπομπάρισμα της αφέλειας έχει πάρει την πάνω βόλτα. Και με ένα βουστιάτικο αεράκι ανεμίζει ανέμελα, αβίαστα και αβάδιστα. Γιατί Άννα, γιατί Άννα. Το 1991 είναι η χρονιά που μας εκπροσώπησε στη Eurovision η Σοφία Βόσου. Τραγούδησε την Άνοιξη και μπήκε για τα καλά στο ρόλο, έχοντας το μαλλί κατάξανθο, καρέ σπαστό, με φράτζα κοκοράκι. Μήπως δεν της πάει? Για δεκαετία η Σοφία Βόσου προφανώς βρισκόταν σε συναισθηματική φόρτιση. Δεν εξηγείται διαφορετικά η κουπ που βλέπουμε στις οθόνες μας. Κοντό ξανθό μαλλί, κουρεμένο τύπου Λέο, τύπου Μέρλιν Μονρό, η αλήθεια είναι ότι το μαύρο την κολακεύει περισσότερο. Σε ρωτάω, βρε παιδί μου! Μαύρε παιδί μου, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να πάμε στην αστυνομία. Θα μπλέξουμε. Ωραία, να ψάξουμε να τη βρούμε μόνοι μας τότε. Πού? Άστο ρε Ζανέτ, αφού ούτε και από κάτω τα πήραν εν τέλει τα λεφτά. Μα έσκαψε το κτήμα σου χωρίς να σε ρωτήσει λίγο, το έξεσαι αυτό? Η Βάσια Τριφύλλη, όταν εμφανίστηκε στη σειρά «Η Αυθαίρετη» στο ρόλο της Ζανέτ, μας κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον με το ταλέντο και το ταμπεραμέντο της. Εντάξει, τα μαλλιά της ήταν κάπως μοντέρνα. Ήταν της μόδας. Με όγκο κομμένα στο πλάι και προς τα πίσω. Ιδιαίτερα φουντωτά μπροστά, ξασμένα αρκετά έως πάρα πολύ, ναι, το όριζε η μόδα. Μόνο έτσι συγχωρείται το λιονταρίσιο look. Σημασία άλλωστε δεν έχουν τα χρόνια, αλλά η φωνή. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Αλέξια και την υπέροχη φωνή της στο Μεγαστάρ. Το 1993 εκείνο το Μεγαστάρ ήταν από τις αγαπημένες μας εκπομπές, η Ναταλία Γερμανού ήταν μια άλλη. Μαλλί κορακί μακρύ με φράτσα κοκοράκι και γενικότερα ροκ στοιχεία στο κούρεμα και το χτένισμα. Ο Θάνος Καλλίδης δεν ήταν ότι απλά είχε κάνει μια αλλαγή στο κούρεμα. Είχε προχωρήσει την ιδέα της αλλαγής. Μια μόδα φερμένη από το εξωτερικό τον κέρδισε αμέσως. Μες, κούρεμα, χέτι και ξάσιμο. Με αυτό το στυλ μας εκπροσώπησε στη Eurovision με τους Bang. Ένα στυλ αλλά George Michael. Περάστε, καλά. Αγάπη μου. Το Retire ήταν από τις σειρές που ανέδειξε πολλούς νέους ηθοποιούς, ανάμεσά τους και η Joy Sevidi. Έχοντας το ρόλο της Ειρήνης, μιας κοπέλας της εποχής της, θα ήταν αδιανόητο να μην έχει υιοθετήσει το disco look. Μαλλί κουρεμένο όπως όπως, χρώμα διευκρίνιστο και χτένισμα επιμελώς ατιμέλητο, μια εμφάνιση πολύ μπροστά.
Όλοι έχουμε ζήσει ιστορία με παλιά μαλλιά. Και τότε νομίζαμε ότι είμαστε πολύ ωραία χτενισμένες. Ναι, 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 ναι. Και αισθανόμασταν κιόλας με τα παλιά. Δεν θυμάστε την περίοδο με το κοκοράκι. Εσείς δεν είχατε ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε καλέ και στο σούπερ μάρκετ και παίρναμε τις λεπτές αυτές τις ατσάρες που το ξύναμε. Και μετά το κάναμε έτσι και το παστώναμε στην πολύ σκληρή λακ. Πολύ λακ. Θυμάστε, ναι, καλέ, το θυμάμαι αυτό. Όπως θυμάμαι να έχεις και πολλές μύτες και να είναι μπροστά οι μύτες. Αυτό ναι, και το... Εν τω μεταξύ σε ενδιαφέρει μόνο που είσαι μπροστά, δεν σε ενδιαφέρει στο προφίλ. Μπροστά όλο αυτό, όλο αυτό. Και αν δεν έκανε πολύ πίνδυνος, έξαρε στο κομματικό του λες, θέλω κι άλλο μύτες, κι άλλο μύτες. Και έπαιρνε εκεί αυτό, κούρευε με το κλαδευτήρι. Γιατί οι αντάβιες που ήταν μια εποχή παλιωμαλιά, αντάβιες ανοιχτές. Μες, μες, αυτό, το μες. Ακόμα χειρότερο με τα λουμινόχαρτα, υπερμανάτ. Είχα κάνει υπερμανάτ και είχε πιάσει μόνο από τη δεξιά πλευρά. Η αριστερή ήταν ίσια και η δεξιά μες στην ψαλίδα και σγουρή. Λοιπόν, δεν πάμε διαφημίσεις, απλά να σας πει... Σωστό έτσι ήταν. Βάιο, κυρίες και κύριοι, σωστά. Ή χαίρομαι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πάμε διαφημίσεις, αλλά έχουμε το δώρο μας και σας το υπενθυμίζουμε. Γιατί θέλουμε να το διεκδικήσετε, έτσι ώστε σήμερα κάποιος να το κερδίσει. Βάιο, λοιπόν, εδώ, φοβερός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ιστάμνα, Μην το ρίξεις κάτω όμως. Ναι, και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54888-911-405-404 για το κομπιούτερ μας. Και τι? Κομπιούτερ. Κομπιούτερ είναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Τσαντούρα μεταφοράς. Κόκκινη κιόλας, για να μην έχετε να λέτε. Μέσα στη μόδα. Το μεταφέρετε με ασφάλεια, εύκολα και γρήγορα. Το θέλετε και το ξέρετε μεγάλο, ωραίο, έχει οθόνη, ωραία, απολαυστική. Δουλεύετε. Τι έχει? Α, ναι, το ποντικάκι. Ναι, κάτσε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το μικρόφωνο μου. Όχι, το ακουστικό μου είναι καλά. Νομίζω ότι θα φύγει. Για δες το λίγο. Και αυτό το ποντικάκι, το γλυκούλι, το ωραίο, το λεπτό, το οποίο δεν είναι όπως τα συνηθισμένα ποντικάκια, αλλά κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Εδώ, αυτά. Αυτό είναι το δώρο μας. Λοιπόν, το διεκδικείτε μέχρι το τέλος της εκπομπής, έτσι. Τώρα, Γιώργο μου. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια γυναίκα θεωρείς αντισεξουαλικό εκνευριστική. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Οπουδήποτε. Θέλω να μας πεις κανένα δυο ονόματα και να μας την περιγράψεις, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι θεωρείς εσύ αντισεξουαλικό και τι εκνευριστικό γενικά. Έπεσες ξαφνικά τώρα. Στο εξωτερικό ίσως σου είναι πιο εύκολο να το πεις. Δεν την είδαμε κιόλας τα Όσκαρ, γιατί δεν βγήκε. Ναι, δεν ήταν εκεί. Όχι, είναι αντιπαθητική από κοντά. Όταν τη βλέπεις στην οθόνη και όταν ξέρεις την παρακολουθείς γενικώς, σου κόβεται η ανάσα. Αλλά από κοντά, όταν την γνωρίζεις. Υπάρχει μια έρευνα που έχει μέσα τις 10 πιο αντισεξουαλικές και αντιαισθητικές γυναίκες. Για παράδειγμα, στις πολύ ψηλές θέσεις, σχεδόν νομίζω στην τριάδα, ή αν πρώτη, είναι η Kristen Stewart. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνουν σεξ μαζί της αυτοί που πήραν μέρος στην έρευνα. Θέλω να μου πεις κανένα δυο τέτοια ονόματα, μήπως δούμε να συγκλίνεις λιγάκι με την. Ποιες θεωρώ αντισεξ, ποιες θεωρώ ότι δεν είναι ερωτικές, έτσι. Είναι η Kate Moss, νομίζω, που θεωρείται εντάξει, ναι, μεν σύμβολο ομορφιάς και της μόδας κτλ. Αλλά είναι, για μένα δεν είναι σεξουαλική. Και μία δεύτερη. Εντάξει. Η Longhand. Η Λόχαν είναι καμένη από τα ναρκωτικά. Είναι άλλη περίπτωση. Κάνει τα μαζί τη. Όχι. Α, είναι και αυτή στη λίστα. Ναι. Επίσης, ναι, έχει και άλλες προτιμήσεις. Οπότε έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν θα με κοίταζε. Η δεύτερη θέση αυτή είναι που εμένα με συγκλονίζει. Ναι. Είναι μια γυναίκα την οποία επειδή με τη θαυμάζουν και την έχουν στη λίστα με τις πιο καλοντημένες συνεχώς. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι καλοντημένη. Ναι. Έχει και τις επαφές της με τους μεγάλους οίκους μόδας. Τη θεωρούν αντισεξουαλική. Είναι αντισεξουαλική από κοντά, παιδιά. Τη έχω κάνει συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά είναι τόσο γοητευτικός άνθρωπος που σε κερδίζει σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλω να κρατήσει σημειώσεις για τα ονόματα που θα έχουμε στη λίστα για να τα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Τέλεια. Πολλοί τις συγκαταλέγουν ανάμεσα στις πιο σεξι γυναίκες στον πλανήτη και κάτι αντίστοιχο πιστεύουν και οι ίδιες για τον εαυτό τους. Όμως οι έρευνες είναι αδυσόπιτες για 10 μεγάλες στάρ του Hollywood. Σύμφωνα με το καθιερωμένο ετήσιο Gallup του Mankind, που τίνει να εξελιχθεί σε θεσμό στη Μεγάλη Βρετανία, στην κορυφή της λίστας των πιο αντισεξ ηθοποιών, οι άντρες τοποθετούν την 22χρονη Kristen Stewart. Λένε πως και οι καριές στο Hollywood, ανάμεσά τους και αυτή του Robert Pattinson. Μετά την αποκάλυψη ότι απάτησε το συμπροταγωνιστή και αγαπημένο της, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και το αντρικό κοινό της έχει βάλει χ. Στην δεύτερη θέση της λίστας η 40 Sarah Jessica Parker, που για τις γυναίκες αποτελεί το απόλυτο fashion icon. Το αντρικό κοινό, σύμφωνα με την έρευνα, λιδωρεί το Sex and the City και δεν θα ήθελε να έχει καμία σχέση με την ηθοποιό.
ευτυχώς παντρεύτηκε πριν βγει η έρευνα. Αλλιώς θα έψαχνε ακόμη για ράφη στα μέτρα της. Στην τρίτη θέση, 26χρονη Λίντσεϊ Λόχαν. Γιατί οι άντρες δεν θέλουν την κοπέλα τους να πίνει πιο πολύ από εκείνους. Η ηθοποιός με την άστατη ζωή της έχει καταφέρει να γίνει αποκρουστική στους άντρες, τουλάχιστον σε αυτούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δεν θα πέρναγαν μαζί της ούτε μία ώρα. Στην τέταρτη θέση της λίστας η πρώην του Τσάρλι Σιν, η 42χρονη Ντένις Ρίτσαρντς. Τι και αν παραμένει μια πανέμορφη γυναίκα, οι αποκαλύψεις της ηθοποιού για την προσωπική της ζωή και οι επιλογές της την έχουν βάλει στην μαύρη λίστα των πιο αντισεξ ηθοποιών παγκοσμίως. Πέμπτη στη λίστα η πρώην του Spider-Man, η 30χρονη Kirsten Dunst. Γιατί οι άντρες θέλουν να σώζουν αλλά βαριούνται τα καλά κορίτσια της διπλανής πόρτας. Ίσως το γεγονός πως η ηθοποιός δεν είναι παντρεμένη και δεν έχει ταυτιστεί με μια μακροχρόνια σχέση επηρέασε αρνητικά τη γνώμη τους. Έκτη της λίστας η Μίσα Μπάρτον, η οποία σύμφωνα με τους φίλους της δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένη με τη σιλουέτα της. Η Μπάρτον αντιμετώπιζε σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα. Έπινε πολύ και δεν έτρωγε, γιατί πίστευε ότι είχε πάρει κιλά και έπρεπε να μπει σε κλινική για να ξεπεράσει το πρόβλημά της. Πλέον ακολουθεί τον δρόμο της μόδας και έχει εγκαινιάσει τη δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ και προσπαθεί να χωνέψει την απόρριψη των Εγγλέζων. Μπορεί σήμερα να είναι κάτοχος Όσκαρ και να θεωρείται μία από τις πιο ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλιγουτ. Αυτό δεν απότρεψε τους άντρες που έλαβαν μέρος στον Γκάλοπ να τοποθετήσουν τη Χίλαρι Σουάνκ στην 7η θέση της λίστας. Τι κι αν έχει κάνει σεξ εμφανίσεις, τι κι αν δεν έχει προκαλέσει, η λίστα είναι ξεκάθαρη και η ηθοποιός το φυσάει και δεν κρυώνει. Λούσι Λιού, άγγελος του Τσάρλι και μαύρο πρόβατο για τους άντρες που τη θεωρούν και αυτοί αντισεξι. Η Αμερικανό-Ταϊβανέζα ηθοποιός είναι 43 ετών και δηλώνει σε συνεντεύξεις της ότι δεν ξέρει τι θέλει σε μια σχέση. Παρότι εντυπωσιακή, φαίνεται πως οι δηλώσεις αυτές επηρεάζουν αρνητικά. Στη θέση της λίστας η Σκοτζέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον. Η προσωπική της ζωή έχει επίσης ανατροπές, αφού είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά. Τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκαν κάποιες παπαρατσικές φωτογραφίες της με νεαρό σύντροφο. Και ενώ όλοι περίμεναν πως αυτό θα προκαλέσει σεισμό στον γάμο της, τα πάει πολύ καλά με τον σύζυγό της. Δέκατη και τελευταία στη λίστα των πιο αντισεξ ηθοποιών, η Ούμα Θέρμαν. Εκτός από ταλαντούχα και ωραία, η Θέρμαν ψηφίστηκε ως η απόλυτη δολοφόνος της 7ης τέχνης. Η 42χρονη στάρ πήρε την πρωτιά χάρη στο ρόλο της ως Black Mamba στις δύο ταινίες Kill Bill, όπου εξόντωσε, με όποιο τρόπο σκέφτηκε, 76 άτομα. Φαίνεται τελικά πως αυτό της τύχησε. Εντάξει, δεν συμφωνώ με όλες. Καμία δεν έχει τα καλή της Τζορτζέλλας όμως, έχω να πω, στα πλούσια. Δεν συμφωνώ με όλες, δηλαδή με τη Ούμα Θέρμαν, με τη Χίλαρι Σουάνκ. Είναι πολύ σοβαρή η Σουάνκ, γι' αυτό. Η Χίλαρι Σουάνκ έχει αυτό το... είναι σαν αγόρι. Επίσης, και γι' αυτό δόντια. Και έπαιζε πολλούς ρόλους που ήταν να παίξει το αγόρι. Ουσιαστικά τις είχαν, θυμάσαι, μια ταινία πολύ παλιά που τις είχαν βάλει. Το ξέρω, ναι, είχε πάρει και Όσκαρ. Κρύψει το στήθος, είχαν τα μαλλιά. Η Θέρμαν όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ωραία γυναίκα. Ξέρεις, η Ούμα Θέρμαν, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι χοντροκομμένη, είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι ατσούμπαλη, έχει τεράστια χέρια και οι πατούσες της είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όχι, είναι πια. Για την Ούμα Θέρμαν. Όχι, όχι. Μόνο για εκείνη δεν συμφωνώ. Πέρας την έβγαλες. Είναι σαν μοντέλο. Είναι χοντροκομμένη. Είναι αυτό που είπα στην αρχή. Καμία δεν έχει τα κάλλη της Τζορτζέλλας. Οπότε όλα συγκρίνονται με την Τζορτζέλλα. Όπως την περιέγραψε, εσύ είχα τον Ethan Hawke να κάνει και κάνα παιδί μαζί. Αλλά δεν το είχα. Η Τζέσικα Πάρκερ, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα, είναι μια ωραία προσωπικότητα. Δεν είναι μια γυναίκα που σε ελκύει. Είναι πολύ φωτογενής, παιδιά. Δεν ξέρω αν όμως η Σέρα Τζέσικα Πάρκερ έχει υποπέσει ποτέ σε σφάλμα και λάθος στυλιστικό. Έχει πέσει. Το θέμα μας που ακολουθεί τώρα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, είναι τέτοιο. Θα δούμε τα ωραιότερα και τα χειρότερα φορέματα που έχουν περάσει ποτέ από το κόκκινο χαλί στην ιστορία του Όσκαρ. Εμφανίσεις που κόβουν την ανάσα με τη στάρ του Hollywood να λάμπουν μέσα στις εκπληκτικές τουαλέτες τους. Φυσικά κάθε χρόνο, όπως σε κάθε επίσημη εκδήλωση, υπάρχουν οι καλοντημένες αλλά και οι κακοντημένες της βραδιάς. Η Αντζελίνα Ζολί εντυπωσίασε με τη Versace μαύρη βελούδινη τουαλέτα, αφήνοντας εκτεθειμένο το πόδι της που συζητήθηκε έντονα. Μετά από αυτή την εντυπωσιακή τουαλέτα, σίγουρα θα ήθελε να ξεχάσει την εμφάνιση που έκανε 12 χρόνια πριν, με μαύρα μαλλιά και μαύρη τουαλέτα, που δικαίως είχε κερδίσει τον τίτλο της πιο κακοντημένης.
Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν από τις πιο μοδάτες φιγούρες της βραδιάς, με την εντυπωσιακή τουαλέτα της που τόνιζε όπως πάντα τους γλουτούς της. 11 χρόνια πίσω, το 2001, το φόρεμα με τη διχρωμία που επέλεξε θεωρήθηκε υπερβολικό, ενώ η διαφάνεια στο μπούστο της δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία των θαυμαστών της. Η Gwyneth Paltrow στα περσινά Όσκαρ άφησε τους θαυμαστές της άφωνους με την κατάλευκη κομψή τουαλέτα της και το απλό αλλά αστιλά το χτένισμά της. Σίγουρα θα ήθελε να ξεχάσει τις πρώτες της εμφανίσεις τότε που το μπούστο της θύμιζε ένα απλό μπλουζάκι, διαφανές μάλιστα, με μια μεταξωτή μουστά σε γραμμή α με έντονα σκουλαρίκια και μαλλιά πρόχειρα πιασμένα σαν να μην πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο. Η εμφάνιση της Cameron Diaz το 2012 χαρακτηρίστηκε από τις πιο ωραίες. Ένα εφαρμοστό ivoire φόρεμα που διέγραφε το γυμνασμένο κορμί της με μια εντυπωσιακή ουρά και ντυμένη με Σβαρόφσκι. Εντυπωσιακή Meryl Streep μέσα στην ολόκληρη τουαλέτα της. Μέρα με τη νύχτα σε σχέση με παλαιότερη εμφάνισή της το 2003. Με μαύρη τουαλέτα, μανίκια σαν να τα πήρε από άλλο φόρεμα και βαριά κοσμήματα. Μια πραγματική πριγκιπική εμφάνιση έκανε η Πενέλοπε Κρούς με γαλάζιο φόρεμα και κοσμήματα από διαμάντια που την έκαναν να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι. Η Νάταλι Πόρτμαν καθιερώθηκε ως μία από τις πιο καλοντυμένες με το κόκκινο πουά φόρεμα που επέλεξε να φορέσει στα Όσκαρ το 2012. Με βλέμμα που μαγνήτιζε η Sharon Stone κέρδισε τις εντυπώσεις της με το εντυπωσιακό χτένισμα και τη μαύρη τουαλέτα, δίνοντας για μία ακόμη φορά τη γοητεία της. Τι να πει κανείς για τις εμφανίσεις της Halle Berry, μία τουαλέτα και ντυμένη με Σβαρόφσκι και μακιγιάζ που αναδείχνει τα όμορφα χαρακτηριστικά της επέλεξε το 2012. Η Σαρλίζ Θέρον εντυπωσίασε στα Όσκαρ το 2012 με την υπέροχη τουαλέτα της. Όμως δύο χρόνια πριν, με τη μοβ τουαλέτα που επέλεξε, σίγουρα μαζί με την Νικόλ Κίντμαν την ίδια χρονιά θα έπρεπε να αλλάξουν στη λίστα. Αλλά και η Μαρίσα Τομέι την ίδια χρονιά χάθηκε μέσα στη μοβ τουαλέτα που δεν της τέριαζε καθόλου, καθώς και το χτένισμά της. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν θα μπορούσε να μην μαγνητήσει με το προσωπικό της στυλ. Εκεντρική όπως πάντα, η Σέρα αφήνει τους θαυμαστές της με το στόμα ανοιχτό. Από τις πιο όμορφες εμφανίσεις που θα θυμόμαστε είναι αυτή που έκανε η Βανέσα Παραντί το 2008 με τη μαύρη τουαλέτα και το κατακόκκινο κλαγιόν συνοδευόμενη από τον Τζόνι Ντεπ. Μάλιστα, με λοιπόν. Με τόσα πρόσωπα που είδαμε βρήκαμε αρκετά αντισεξι. Τώρα έπρεπε να με ρωτήσεις. Γιατί ποια δεν σου άρεσε, η Σέρ θα μου πεις τώρα. Όχι, η Σέρ μου αρέσει παραδόξως. Δεν μου άρεσε η Βανέσα Παραντί. Η Βανέσα Παραντί αντισεξι. Ναι. Τραγικό αυτό το δόντι. Ποια άλλη σου είπα, Σπύρο, ποια άλλη σου είπα. Σου είπα διάφορες βλέποντας το ρεπορτάζ. Γιώργο μου, επειδή ξέρω ότι έχεις γύρισμα και θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Έχω γύρισμα για το MTV για την εκπομπή μου την Τετάρτη με πολύ μεγάλο special αφιέρωμα στα Hollywood. Θα είναι καλεσμένος ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης που παίζει το Love in the End. Μάλιστα. Που είναι έτσι για πρέμια και αρέσει πολύ στα κορίτσια. Και θα έχω πολύ Hollywood. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε. Καλό γύρισμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και οπότε θα σε ξαναπεριμένουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ σε περιμένω πάντα στην εκπομπή. Πάρα πολύ. Εντάξει, για να κάνουμε αποκαλύψεις. Από τότε δεν έχω ξαναβγεί πουθενά από σένα. Το ξέρω, μήπως έφτασε η ώρα να βγει. Έφτασε μια ώρα. Έχουμε αποκαλύψει. Θα πρέπει να μιλήσουμε. Θα το κάνει για μένα. Το καλοκαίρι, όπως πάντα. Ωραία, τέλεια. Μέχρι τέλος Ιουλίου έχω κουβέντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλάκια. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, αλλά όμως πρώτα θα σας θυμίσω για το Βάιο μας τι πρέπει να κάνετε. Προκειμένου να κάνετε δικό σας λοιπόν αυτόν τον φοβερό τελευταίες τεχνολογίες ηλεκτρονικό υπολογιστή, στέλνετε μηνυματάκι με και το όνομα τεπώνυμο στο 54888 ή γράφετε ή παίρνετε τηλεφωνάκι στο 911-405-404. Εδώ είναι, σας περιμένει μαζί με την τσάντα μεταφοράς, μια κόκκινη θήκη και το ποντίκι επίσης. Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε τη μία και μοναδική Μαρία Μπακοδήμου κοντά μας. Λοιπόν, τώρα, στο πλαίσιο έτσι, διάφορων αφιερωμάτων που κάνουμε, όπως για παράδειγμα τα παλιά μαλλιά που θα ήθελα να ξεχάσουν οι διάσημοι ή τα χειρότερα, τα καλύτερα φορέματα και όλα τα λοιπά, έχουμε τσιμπήσει και μερικές χρονιές, αν θέλετε, για διάφορα πρόσωπα. Ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ γνωστή έτσι, ηθοποιό, που θα θέλουν να ξεχάσουν
στο ξεκίνημά τους, όλοι οι καλλιτέχνες που σήμερα έχουν φτάσει μέχρι έτσι ενός σημείου και προσπαθούν λιγάκι να αποποιηθούν παρελθόντος. Σε αυτά λοιπόν τα πρόσωπα που έχουμε έτσι βάλει κάτω και συζητάμε στο τραπέζι, είναι και η Παναγιώτα Βλαντή και η χρονιά 1988, τετάρτη δημοτικού πηγαίναμε τότε. 1988. Καλλιστεία. Βέβαια. Τα Καλλιστεία ανοίγαν πόρτες για πολλές κοπέλες έτσι που είχαν όνειρο και στόχο να κάνουν καριέρα στον χρόνο της υποκριτικής. Είχε πάρει τίτλο τότε. Κανέναν. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί μετά όμως έκανε φοβερή καριέρα στον χώρο της υποκριτικής. Πάμε να τη δούμε. Οι αγαπημένοι μας celebrities, πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες για τις οποίες τους συγχαίρουμε, έχουν και κάποιες άτυχες στιγμές, κάποιες επιλογές που όπως και να το πεις, θέλουν να τις ξεχάσουν, να τις διαγράψουν. Κάπως έτσι τα νιώθει σίγουρα και η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία του 1988. Η Παναγιώτα Βλαντή ανήκει στην κατηγορία των γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή για τα Καλλιστεία, διαγωνίστηκαν, αλλά τελικά έμεινε στη δωδεκάδα. Το 1988 και σε ηλικία 19 χρόνων, με μαλλί που όριζε η μόδα και τώρα πια απλώς θυμίζει λιοντάρι, η Παναγιώτα Γεωργαλάνη Βλαντή αποφασίζει να λάβει μέρος στα Καλλιστεία αφού θεωρούσε πως είχε όλα τα προσόντα. Να κάνει πιο άνετο, βγάλε και στα παπούτσια σου να χαλαρώσεις, μπορείς να κάνεις και ντουζάκι. Έχω μπροστά. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα μείνω πολύ. Όνομα Γιώτα. Επώνυμο Γεωργαλά. Ηλικία 19. Βάρος 62 κιλά. Ύψος 1,79. Σπουδές τρίτη λυκείου. Γλώσσες γαλλικά γερμανικά. Χρώμα ματιών πράσινα. Χρώμα μαλλιών καστανόμαυρα. Χόμπι μουσική. Ζώδιο κρυός. Ασχολίες καμία. Ταλέντα τραγούδι χορός. Χωρίς καμία ασχολία και με ταλέντο στο τραγούδι και το χορό, η 19χρονη Γιώτα Γεωργαλά δεν είχε καμία τύχη. Πέρα όμως από τα βασικά στοιχεία που έδιναν οι διαγωνιζόμενες, υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις με σκοπό να καταλάβουν οι διοργανωτές τους στόχους που έχουν οι διαγωνιζόμενες σχετικά με τον τίτλο των Καλλιστείων. Η Γιώτα Γεωργαλά, ή αλλιώς Παναγιώτα Βλαντή, έγραψε: «Σε περίπτωση που θα κερδίσεις κάποιον τίτλο στα Καλλιστεία, πώς θα ήθελες να περάσεις τις πρώτες ώρες μετά την εκλογή σου? Θα ήθελα να διασκεδάσω με τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα σε κάποιο κοσμικό κέντρο. Κοσμικό κέντρο στα 19 της, ούτε που κυκλοφορεί στα 40 φεύγα της. Πώς σκέφτεσαι να αξιοποιήσεις στο μέλλον τον τίτλο που ενδεχομένως κερδίσεις? Θεωρώ τον τίτλο ένα εφόδιο για να ασχοληθώ με τους δύο τομείς που με ενδιαφέρουν, όπως ο χώρος της μόδας και του θεάματος». Στη μόδα μάλλον δεν είχε τύχει η γνωστή ηθοποιός. Στο θέαμα κάτι κάναμε. Και με αυτές τις μικρές γραπτές δηλώσεις, η Γιώτα Γεωργαλά κατέβηκε νωρίς από την πασαρέλα και όταν ο διαγωνισμός τελείωσε, αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Έχεις πάρει μέρος και σε Καλλιστεία, Παναγιώτα. Ναι, πολύ μικρή. Και έχεις πάρει βραβείο, ας πούμε. Όχι, όχι. Στην δωδεκάδα είχα μπει. Ήταν η επανάστασή μου στους γονείς μου. Δεν σε αφήνανε. Όχι, ήθελα να γίνει ηθοποιός και δεν με αφήνανε και λέω έτσι, θα πάω Καλλιστεία. Η Παναγιώτα Βλαντή από τότε που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και ποιοτικό προφίλ. Ήθελε να απασχολεί τον κόσμο μόνο με τη δουλειά της και όχι με χωρισμούς, έρωτες και προσωπικές πληροφορίες. Δεν είναι του στυλ της. Εκτός αν καμιά φορά της ξεφεύγουν πληροφορίες. Δεν κρύβω βέβαια ότι έχω μια σχέση ή άμα χωρίσω, χώρισα. Αλλά δεν είναι ότι προκαλώ, δεν. Καθόλου. Κατάλαβες τι εννοώ. Καθόλου. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση που ασχολούνται. Δεν είσαι καθόλου το σκανδάλιο, δεν είσαι καθόλου τις φασαρίες. Ένα πάρα πολύ δεν κάνω φασαρία. Έτσι, καθόλου. Και εκτός αν νιώσει λίγο πιο άνετα. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι έχεις χωρίσει κτλ. Ναι. Μην το συζητήσουμε, μην το αναλύσουμε περισσότερο. Εντάξει. Όλες οι μεγάλες έντονες σχέσεις, σοβαρές, περνάνε προβλήματα, κρίσεις. Άρα είσαι σε μια κρίση. Είμαστε σε μια, ναι. Και αν την πιέσουν λίγο. Σου αρέσει περισσότερο να είσαι με κάποιον. Ναι. Θέλω να γυρίζω σπίτι και να υπάρχει ο άντρας μου. Να είναι και ο άντρας μου, κάποιος για μένα. Σας παρακαλώ, μη ρωτάτε την κυρία Βλαντή για την προσωπική της ζωή. Δεν θέλει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Που δεν θα απαντήσω κιόλας. Άμα δεν έχει να κάνει τα προσωπικά της κυρίας Παναγιώτης Βλαντή, μην ρωτήσεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μου έκανε εντύπωση. Καταρχήν, σαφώς και το 1988 μπορεί να είναι μια χρονιά που να θέλει να ξεχάσει.
Γιατί μάλλον ούτως ή άλλως δεν ασχολήθηκε πια με τον χώρο της μόδας, δεν πήρε κάποιο ήθελε να ασχοληθεί με τη μόδα. Ναι, αυτό ήθελε να ασχοληθεί, συγγνώμη, όχι με τη μόδα, με τη showbiz, έτσι, δεν είχε ξεκαθαρίσει και εκείνη ακριβώς τι ήθελε, ναι. Μόδα ή θέμα. Εγώ αυτό που... Πάντως δεν έχει καμία σχέση από αυτό που είδαμε το 1988 με το 2013, ούτε η εικόνα της, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους, ούτε η φιλοσοφία που έχει για τη ζωή της. Βέβαια, η υποκριτική τέχνη διαμορφώνει χαρακτήρες και σε κάνει άλλον άνθρωπο. Πει και το ήθος, όπως και να το κάνουμε. Πάντως, αλλά σε άλλους, πολλοί ηθοποιοί δεν το βγάζουν αυτό το πράγμα. Πάντως, προς τα έξω. Και είναι και επιλεκτικοί. Καθόλου, έτσι. Καθόλου. Ξέρεις τι με ενοχλεί, ότι κάποιοι είναι επιλεκτικοί στο να πούνε πράγματα, δηλαδή να εκμυστηρευτούν πράγματα. Αν πήγαινε ένας οποιοσδήποτε δημοσιογράφος, ας πούμε, στην κυρία Βλατή και τη ρωτούσε κάτι για τα καλλιστεία ή τη ρωτούσε κάτι για την προσωπική της ζωή, θα τσινούσε. Θα έλεγε, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, θέλω να μιλήσω, ας πούμε, για τη δουλειά μου. Να σου όλες, ενώ στον Γιώργο Λιάγκα, που βέβαια είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει, ναι, είναι εξομολογητής. Εκείνος μπορεί να ρωτήσει τα πάντα. Ναι. Το Μέγκα μπορεί να ρωτήσει τα πάντα. Το Μέγκα μπορεί να ρωτήσει τα πάντα. Δεν αλλά να το πάω. Δεν εκεί, υπάρχει... το πάω στο Λιάγκα. Δεν υπάρχει... Έτσι είναι όμως. Όχι ότι θέλω να, θέλω να πω οτιδήποτε στο Γιώργο. Για τον Γιώργο προς Θεού. Ναι. Νομίζω όμως ότι και ο Γιώργος, επειδή το έχουμε συζητήσει, έχει περάσει και αυτός από τη φάση. Δηλαδή το Μέγκα και ο Λιάγκα σου δίνει άφεση αμαρτιών. Το κανάλι. Όχι σε εμάς. Όχι. Το Μέγκα, το Μέγκα, το Μέγκα. Ναι, δηλαδή ένα κανάλι δίνει άφηση αμαρτιών σε συνεντεύξεις. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι μιλάνε μόνο σε Larry King από πρόσωπα και σε κανάλια στο Μέγκα, ας πούμε. Η συγκρατική, ας πούμε, πόσες φορές συμβαίνει. Όχι, αλλά η συγκρατική δεν έχει τηλεθέαση, δεν πήγαιναν ποτέ στην κρατική. Όχι, πάνε μεγάλα ονόματα στην κρατική, γιατί έχει ένα στάτους. Πάνε για το ποιοτικό. Άρα, τι διαφέρει η ουσία, το τι θα πούνε και το τι θα ερωτηθούν. Τώρα τα λέμε και αυτά μεταξύ μας, γιατί έχω βαρεθεί πραγματικά πάρα πολύ να υπάρχει όλη αυτή η υποκρισία. Για να ξέρει και ο κόσμος περίπου τι γίνεται και πώς γίνεται. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι λένε: εγώ δεν μιλάω σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι. Ελεύθερο να σου πω και κάτι. Μιλάνε μόνο. Δεν θέλω να πω μας... να το κατονομά. Μόνο σε μεγάλο κανάλι τύπου Μέγκα, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Πάντως από εμάς από εδώ πέρα δεν έχει φύγει ποτέ δυσαρεστημένος άνθρωπος από συνέντευξη. Είτε σε κάποια ζωντανή σύνδεση, είτε όταν έχει έρθει εδώ πέρα. Όχι, καλά, ναι, ρε παιδί μου, προ Θεού, αλίμονο. Δεν το συζητάμε γενικά, δεν το ανοίξαμε το θέμα. Γι' αυτό το λέω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση βασικά παρακολουθώντας το θέμα είναι ότι από την εμφάνιση της στην Ναταλία Γερμανού που παρακολουθούμε τώρα, που είχε διαψεύσει τον χωρισμό της, που είχε πει ότι δεν καταλαβαίνω γιατί οι δημοσιογράφοι και υπάρχουν δημοσιεύματα που ασχολούνται με την σχέση μου. Μέχρι την εμφάνισή του ο Γιώργο Λιάγκα που επιβεβαιώνει τον χωρισμό τη, δεν έχει μεσολαβήσει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρει, εκεί είναι ο αέρα. Μπορεί να πίνουν κάτι και να χαλαρώνουν ποιοι πριν βγουν. Είναι ο καναπέ ο πράσινο τη Ναταλία που είναι χαλαρωτικό σε σχέση με το δικό μα που είναι λευκό ή των άλλων καναλιών, των άλλων εκπομπών των, που έχουν το σκηνικό το διαφορετικό. Εντάξει. Νιώθουν κάπως καλύτερα και εκεί τα λένε όλα. Army of vloggers, τους ξέρεις. Εγώ όχι. Καλύτερα, αποκλείεται, τους ξέρεις. Ξέρεις. Επίκει το τραγούδι, ρε παιδιά. Αχ, Παναγία μου, το σαν τροπέ. Α, καλέ, ναι, καλέ. Και αυτά είναι παλιό, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι για τους Army of Lovers. Πες μου λιγάκι πώς συνδέονται οι Army of Lovers με την Eurovision. Συνδέονται με την Eurovision γιατί μπορεί να σας κάνει εντύπωση, αλλά ναι, ήταν υποψήφοι για να εκπροσωπήσουν τη Σουηδία σε αυτό το πολύ μεγάλο show που κάνουν κάθε χρόνο η Σουηδία, το Melody Festivalen, το Σάββατο. Θέλω να σας πω ότι το τραγούδι άρεσε πάρα πολύ. Παρά αυτά, δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, εννοείται ότι οι Army of Lovers προκάλεσαν και έχουν μια καινούργια, ολοκένουργια επιτυχία. Για να δούμε, να βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Et voilà qui vit, mélanger, repasser, et voilà qui vit.
το τραγούδι. Γιατί ρε σε Ελεονόρα, καταρχήν είναι πάρα πολύ Eurovision, είναι πάρα πολύ Army of Lovers. Θέλω να πάρα πολύ Army of Lovers δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Έχουν βγάλει πιο ωραία κομμάτια, ρε σίγουρα. Σίγουρα έχουν βγάλει πιο ωραία. Ναι, είναι όμως Eurovision. Πάτε με ένα αντιπροσωπευτικό των Army of Lovers, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό. Α, ναι, εντάξει. Ήταν και μια άλλη εποχή βέβαια αυτή, έτσι. Ναι, ήταν πολύ δημιουργική τότε. Θα το ακούγαμε όλοι ευχάριστα και τώρα πάντως αυτό το τραγούδι. Καλέ ναι, αυτό ήταν τραγουδάρα. Κιτσιά. Δώσ' μου λίγο. Εντάξει, εδώ μιλάμε για κομματάρα. Λοιπόν, δεν κατάφεραν. Δεν τα κατάφεραν οι Army of Lovers, παρά το γεγονός ότι τους ήθελαν πάρα πολύ φαν στη διαγωνισμό. Σας αφήνω. Γεια σου, Ελεονόρα. Πάω από εκεί στην αγαπημένη μου Μαρία Μπακοδήμου που την έχουμε σήμερα κοντά μας και πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Μ' αρέσει που σου λέγω καλώς τη. Γεια σου. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Τι κάνετε. Βαθιστήρι μου, χρυσάκι μου. Τι κάνεις, αγαπημένη Μαρία. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που έρχομαι. Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Γιατί είμαστε πια... Γενικά, εγώ αργώ λίγο να δεθώ με τους ανθρώπους. Είμαστε διπλανά γραφεία, σας βλέπω συνέχεια, εσένα, την ομάδα. Και σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, είμαστε λίγο σαν οικογένεια. Και δεν σου φαίνεται ότι. Αργώ. Ναι, είσαι πάρα πολύ. Φαίνεσαι πολύ εξωστρεφής, κοινωνική και όλα τα λοιπά. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόμαστε για σένα είναι αυτό. Τελικά, τα τελευταία πρέπει να σκεφτόμαστε και όχι τα πρώτα. Τελικά, σε με Μαρία, περνάω μια φάση τέτοια αναθεώρηση, αυτό ακριβώς που λες. Καλό είναι. Αυτά που απορρίπτεις πρώτα ή αυτά που σκέφτεσαι τελευταία είναι και αυτά που ουσιαστικά. Μπορεί τελικά να. Κάτι παίζει. Ναι, παίζουν πολλά. Θέλει ψάξιμο. Σε έχουμε κοντά μας γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για σένα, να συζητήσουμε για σένα, να μάθουμε για σένα, αλλά να δούμε κιόλας. Τα καινούργια σου, ας πούμε, τα κολεξιόν, να την πω έτσι. Και εμένα μου φαίνεται. Σήμερα με την κοπέλα που συνεργαζόμαστε, που ανεβάζει την Κατερίνα, που στηρίζει το site. Μιλούσα με κάποιον για μια δουλειά και του λέω: δεν μπορώ τώρα γιατί η Μαρία ετοιμάζεται να πάει στη μεσημεριανή μελέτη να δείξει την καινούργια μας κολεξιόν. Και μου φάνηκε τόσο σαν ελληνική ταινία. Που... Ναι, τώρα θα σας δείξει την καινούργια μου κολεξιόν. Ξεκίνησε λίγο για. Έτσι. Γιατί? Καταρχάς ήθελα να κάνω ρούχα για μένα. Και σκέφτηκα... Γιατί ήσουν από τις γυναίκες που ψάχνουν και διαβρίσκαν αυτό που θέλουν, ναι. Επειδή είμαι και λίγο ιδιότροπη και θέλω μερικές φορές πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ήθελε πάρα πολύ ψάξιμο να τα βρεις ή αφού έχεις την ιδέα. Και είναι πολύ εύκολο να το ράψεις. Εγώ έχω και τη μαμά μου που έχω μεγαλώσει, που μούραβε, ήξερε, ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ εύκολο να σκεφτώ ότι θέλω, α, τι ωραία υφάσματα, να κάνω ένα φόρεμα που να είναι έτσι για να το φορέσω εκεί. Ξεκινώντας λοιπόν από δική μου ανάγκη, μετά σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι που να διατίθεται. Ναι, να το αγοράζουν οι γυναίκες. Και τώρα είναι τόσο. Γλυκιά αυτή η δημιουργία που μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, μου δίνει βέβαια πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ χαρά. Εμείς ετοιμάζουμε τα μοντέλα σου μέσα για να δούμε κάποια κομμάτια. Μέχρι όμως να είναι έτοιμα, θέλω να δούμε για άλλα πράγματα από σένα και για σένα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με το οποίο θα το δούμε τώρα μαζί, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Εν αναμονή των κοριτσιών μας. Μαρία Μπακοδήμου, η παρουσιάστρια που έχει χαρίσει απλόχερα το χαμογελό της μέσα από τις εκπομπές που παρουσιάζει με το χιούμορ και τις εύστοχες ατάκες της. Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι και μεγάλωσε στα Καμίνια του Πειραιά και είναι το μονοχοπέδι μιας πολύ δεμένης οικογένειας. Δεν ήταν ποτέ το παιδί του σχολείου και ιδιαίτερα καλή μαθήτρια. Τα ενδιαφέροντά της περιστρέφονταν γύρω από το θέατρο και ήταν πάντα μέλος στις δημιουργικές ομάδες του σχολείου. Φίλοι μου με μαλώναν και μου λέγανε. Πρόσεξε που βγαίνεις, που μιλάς με αγόρια, που κάνεις αυτό. Αφού ήμουν πολύ αγοροκόρτσο, ξυπόλυτη στον δρόμο να παίζω ποδόσφαιρο. Σπούδασε οικονομικά στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης και υποκριτική σε ανώτερη δραματική σχολή. Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός και πρωταγωνίστησε το 1993 στην κωμική σειρά του Μέγκα Άνω Κάτω το Σάββατο, δίπλα σε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Άνω Κάτω το Σάββατο. Βρίσκω! Τη βρίσκω, με βρίσκω. Εργάστηκε ως αρθρογράφος σε διάφορα έντυπα και είχε επιτελικές θέσεις σε μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως ο Κλικ και ο Φλας.
Από την αρχή της τηλεοπτικής της καριέρας έγινε αχώριστο δίδυμο με τον Φώτη Σεργουλόπουλο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1987 σε ένα σεμινάριο σκηνοθεσίας για ηθοποιούς. Και εκείνος ήταν που της έκανε την πρόταση το 1998 να παρουσιάσουν μαζί την εκπομπή «Κάτσε καλά». Την αγωνία μιας γυναίκας για το τι θα φορέσει μια ειδική περίσταση. Όπως είναι η απονομή ενός χρυσού δίσκου, μπορεί να μην την ξέρουμε, την υποθέτουμε όμως. Το 1999 μετακόμισαν στο Μέγα, παρουσιάζοντας μέχρι και το 2003 το πρωινό «Σαν στο σπίτι σας». Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σας στο σπίτι σας αν έχετε κάνει μετακόμιση όμως. Καλή σας μέρα. Ακολούθησε η εκπομπή «Από στόμα σε στόμα» και το «I Love TV». Πάντα με τους δύο παρουσιαστές να βάζουν τη σφραγίδα τους με το χιούμορ και την γρήγορη ατάκα τους. Τι γελάτε. Είσαστε πολύ νούμερα. Κάνουμε αντίσταση. Το ξέρω. Το ραδιοτηλεοπτικό έκοψε τους Power Rangers. Το παιδί που γεννιέται από δύο ήμο. Πώς λέγεται. Καθαρό ήμο. Το 2004 άλλαξαν τηλεοπτική στέγη, αναλαμβάνοντας τον Αλφα την εκπομπή TV Τιγκλών. Παιδιά, θέλω να σας πω τι γίνεται στο θέατρο με το ο Γιώργος Ζεμπρεμιέ. Άντε βρε, ψέματα λέει. Εγώ λέω ψέματα. Εσύ τι, όλοι θυμάσαι, παλιά που είχαμε πει και έλεγες... Θα μ' άρεσε να άμεσα τον παπά Μιχαήλ. Λίγο καιρό αργότερα μεταφέρθηκαν στην απογευματινή ζώνη με την εκπομπή «Σιγά μην κάτσω να σκάσω». Λοιπόν, εκτός όμως... Εδώ τα παιδιά, παιδί μου, είναι τόσο γυμνασμένα, δεν τα νοιάζει από τέτοιο. Βγαίνουν, πάνε βόλτα στο πάρκο, κάθονται στα παγκάκια και γυμνάζονται, το ξέρει. Οι δυο τους έχουν παρουσιάσει μεταξύ άλλων βραδινά σόου και απονομές βραβείων, όπως τα Αρίων που παρουσίαζαν για τρία συνεχόμενα χρόνια. Μεγάλη στιγμή για την καριέρα της Μαρίας ήταν φυσικά η παρουσίαση της Eurovision το 2007. Αυτό το φόρεμα το ξέρω δεν μου πάει και τη ζωή μου όλο πίσω την τραβάει. Λάους! Πάμε! Πάμε! Στο Σταρ! Στο Σταρ! Το 2009 μετακόμισαν στο Star, όπου ανέλαβαν την παρουσίαση του Φώτης και Μαρία Live, μιας εκπομπής με πολύ γέλιο και φάρσες που έχουν αφήσει εποχή. Είμαι Μαριγό η Ευτιά, πρόσεξε καλά. Και θέλω να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη σε αυτή την παράσταση που ετοιμάζεις, διάβασα γιατί σε είδα στη Μιλέτη. Και είπες παιδί μου του Γιώργου, τον είπες νεκροθάφτη της χαράς. Και αυτό σας πλήγωσε, λέει, τι αισθανθήκατε. Αυτό παιδί μου με έκανε έξαλλη, με έκανε με δημόνιση, με διώξη, με ήρθε να έρθουν να συμμαλιαστούν πίσω. Αλλά έχει χάρη που σε αγαπάω τόσα χρόνια γιατί μισέ να μεγάλωσα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές. Φυσικά, γιατί τι μικρός είσαι. Ο Φώτης και η Μαρία είναι ένα κομπλεξάριστο δίδυμο με μια χημεία που σπανίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δυο τους είναι το μακροβιότερο τηλεοπτικό δίδυμο της ελληνικής τηλεόρασης. Ανακάλυψε τον άνθρωπο των σπηλαίων! Τώρα θα κάνει ντοκιμαντέρ μόνο. Και πού τον ανακάλυψε αυτό τον Άτερνταλ. Στις Ανασκαφές, Αχαρνών και Ιθάκης Γωνία. Οι δυο τους, εκτός από συνεργάτες, είναι και πολύ καλοί φίλοι. Έχουν περάσει διάφορες καταστάσεις μαζί. Καλές και άσχημες, οι οποίες τους έχουν δέσει ακόμη περισσότερο. Να σου πω. Δεν τον δει. Να κάνω και βαράκια, να κάνω βαράκια, κάνω τσι. Τίποτα να μην κάνεις, θα κάτσεις, θα πιεις ένα καφεδάκι. Έλα μάνα μου. Σου φέρα, θα σε έχω πασά, θα σε έχω. Έλα. Γιατί θέλω να σε περιποιηθώ, τέτοιο αγόρι, δεν έχω άλλο. Η Μαρία Μπακοδήμου έχει συμμετάσχει ως γκέι σε τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Ανάμεσά τους η Θηλυκή Εταιρεία και μόλις χώρισα με πρωταγωνίστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Εγώ πάντως περνάω πολύ ωραία. Να φανταστείτε τι ώρα είναι. Δεν καπνίζω. Αλλά άνοιξε και άλλη που κάνω. Θα τα ανάψω. Οι επαγγελματικές της ανησυχίες όμως δεν σταματούν στην παρουσίαση. Η Μαρία Μπακοδήμου πλέον σχεδιάζει και την δική της σειρά ρούχων και την διαθέτει μέσα από το site της. Ο χρόνος δεν την τρομάζει. Χαίρεται που μεγαλώνει γιατί προσπαθεί να ζει τη ζωή της όπως της αρέσει. Γι' αυτό και στις πλαστικές επεμβάσεις είναι πολύ ανοιχτή. Το μότο ζωής της είναι ότι όταν καταφέρεις να βρεις ποια είναι η φόρμα ζωής που σου αρέσει, να μπορείς να την κάνεις. Παρότι δεν ήταν ποτέ το κορίτσι που από μικρή ονειρευόταν να φορέσει νηφικό, την πρώτη πρόταση γάμου της την έκαναν όταν ήταν μόλις 12. Ο γάμος της με τον Δημήτρη Αρχιρόπουλο έφερε στη ζωή της τους δύο πιο μεγάλους έρωτές της, τον Νικήτα και τον Άρη. Με τα παιδιά της περνάνε αρκετές ώρες μαζί και μιλάει μαζί τους σαν να έχει απέναντί της ενήλικες. Oh,
πρώτοι παραθεριστέ έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την καλοκαιριάτικη μόδα στα υφαντά. Ομορφιά, κομψότης και δροσιά. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή κάθε κομψή κυρία για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ καλό ήταν αυτό. Θέμης Μάλης. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι παλιές, επειδή βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες που το μοντέλο ήταν η Μανικένη Άκυνθος από τη Λάρισα. Μαρία μου, έχουμε εδώ κάποια από τα ολοκένουργια σου σχέδια. Ναι. Θέλω λιγάκι όσο τα βλέπουμε να συζητάμε, να μας λες. Βέβαια, εγώ έχω να σου κάνω και διάφορες ερωτήσεις γενικής φύσης πάνω σε αυτό. Αλλά ας το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα λίγο που βλέπουμε, να μας πεις αυτά που θες να μας πεις και μετά θα σου κάνω και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω ότι μερικά είναι καινούρια και είναι για την εποχή που διανύουμε. Δηλαδή, φοριούνται για το από χειμώνα. Τώρα, γιατί... ουσιαστικά. Ναι. Mm-hmm. Και χειμώνα, mm-hmm. και για το χρόνο του χειμώνα και για την άνοιξη. Γιατί όταν ξεκίνησα και σχεδίασα το Σεπτέμβρη, βγήκαν το Νοέμβρη, δεν είχα υπολογίσει. Ευτυχώς τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε και την υποδοχή. Οπότε εξαντλήθηκαν και βρέθηκα να πρέπει να κάνω καινούρια. Τα ίδια υφάσματα δεν μπορούσα να τα βρω. Ευτυχώς βρήκα πολύ ωραία άλλα καινούρια. Και έκανα αυτά τα σχέδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχέδιο. Από τι εμπνέεσαι, θέλω λιγάκι να μου πεις. Δεν ξέρω. Δηλαδή περισσότερο νομίζω από τις αναφορές μας που έχουμε από... και από τη μόδα την καινούρια, βλέποντας τις κολεξιόν των ξένων οίκων, αλλά και από ταινίες παλιές, ειδικά της εποχής του 60, του 70, του 50. Μ' αρέσουν τόσο πολύ οι θηλυκές φιγούρες που είχαν ηρωίδες αυτές τις ταινίες. Mm-hmm. Ειδικά στον ιταλικό σινεμά που ήταν όλες τόσο κούκλες από το make-up, τα μαλλιά τους, το... όλο τους το στυλ. Mm-hmm. Νομίζω πιο πολύ με εμπνέουν αυτές οι εποχές. Κοιτάς πρώτα τα υφάσματα και μετά τα σχέδια, ή έχεις το μυαλό σου το σχέδιο και ψάχνεις μετά το κατάλληλο υφάσμα? Και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή ξεκινάω γιατί έχω στο νου μου κάποια σχέδια που πρέπει σε αυτά να βρω υφάσματα. Ανακαλύπτω υφάσματα που με πάνε σε άλλα σχέδια. Μερικά δεν βρίσκω καν υφάσματα να μου καλύψουν τα σχέδια που θέλω. Το ένα γεννάει το άλλο, αλλά είναι τόσο ωραίο. Και είναι τόσο ωραία και η αγορά στην Αθήνα. Στο κέντρο, τα υφασματάδικα. Πας εσύ δηλαδή. Βέβαια πάω εγώ. Θέλω να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα πατρόν που αγαπάω πάρα πολύ, γιατί ταιριάζει σε όλα τα σώματα. Mm-hmm. Επειδή δεν ράβω για γυναίκες που έχουν σώμα μοντέλου, mm-hmm. αυτό μπορεί να καλύψει γυναίκες που μπορεί να έχουν περιφέρεια, κάποια κιλά στη μέση, να δείξει πόδια, που mm-hmm. πρέπει να δείχνουμε και κάτι, να δηλώνει θηλυκότητα. Και είναι πάρα πολύ ευκολοφόρητο, μπορεί να φορηθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μ' αρέσουν τα γεωμετρικά πάρα πολύ, μου κάνουν πιο... Επειδή θέλω να τα δούμε και τα υπόλοιπα με ηρεμία και θέλω να μην μας διακόψουν οι διαφημίσεις, να ευχαριστήσουμε καταρχάς το ένα από τα μοντέλα που μας έχει στείλει ο κύριος Κουτούλιας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι από το πρακτορείο και τα τρία του κύριου Κουτούλια. Είναι πολύ όμορφα κορίτσια. Θα τα δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Κοντά μας Μαρία Μπακοδήμου, βλέπουμε τα ρούχα της, τα ρούχα που φέρουν την υπογραφή της με πολλά ρούχα. Θα συζητήσουμε και άλλα. Δηλαδή, εγώ είμαι περίεργη. Θέλω να μάθω πώς το αποφάσισε, γιατί πώς το τόλμησε, πόσο καιρό το έχει στο μυαλό της, πόσες ώρες ασχόλησε με αυτό. Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω. Αλλά να θυμίσουμε και το δώρο μας. Το δώρο μας είναι το λάπτοπ τη Άνιο, τη Sony, το Vaio, με συγχωρείτε. Λογικό, εντάξει. Θα κουρουέντε από πάνω στο ακουστικό. Βάιο ήθελα να πω. Τη Sony. Με και όνομα του πόνου στο 54888 ή 9011-405-404 για να διεκδικήσετε το φοβερό και μοναδικό μας δώρο, το οποίο συνοδεύεται και από με τσάντα μεταφοράς, αλλά και από το ποντίκι μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με Μαρία Παπαδήμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ρούχα, Μαράκι μου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο κορίτσι μας. Αυτά είναι τα νησιάτικα. Είναι ένα ταγιέρ από λινό, μπροκάρ, έχει πράσινο και κίτρινο. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Μου λείπουν τα χρώματα και μου λείπουν τα εμπριμέ. Αυτό υπάρχει και στο ίδιο του το παντελόνι. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις το σακάκι με το παντελόνι. Και είναι και πολύ της μόδας να φοράς τέτοια εμπριμέ πάνω κάτω. Ναι, ναι, ναι.
Είναι όπως οι ελληνικές παλιές ταινίες. Mm-hmm. Χθες έβλεπα την ταινία του Σταρ και ήταν τα περισσότερα ρούχα σαν τα τωρινά, σαν αυτά που είναι τώρα που προτείνουν και οι σχεδιαστές. Και είναι πολύ θηλυκά εδώ μεταξύ. Είναι αυτό που λείπει, θηλυκότητα. Μα εμένα αυτό, δηλαδή σχεδιάζει αυτό που μου αρέσει και εμένα. Mm. Επίσης είναι πολύ της μόδας και τα κοντά μανίκια που έχουν πάρει πέσει η δεκαετία του 60 και σε αυτές τις δεκαετίες. Ναι, έτσι. Τα τρουακάρ. Είναι και αυτά πολύ θηλυκά. Και εμένα θηλυκά μου αρέσουν και είναι και βολικά πολύ αυτά. Νομίζω ότι αυτό μπορείς να το φορέσεις και με ανοιχτή τη, με ανοιχτό το σακάκι. Μετά θα δούμε, είναι δύο τα ταγέρ που έχω τα κοστούμια, και στο μπλε και στο πράσινο. Μετά θα δούμε ένα με το παντελόνι του και πρόταση με πουκάμισο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο, για να δούμε το άλλο κορίτσι, βεβαίως. Το επόμενο κορίτσι φοράει αυτό το πολύ χαλαρό που μπορεί να φορεθεί όλη τη χρονιά. Δηλαδή για μένα αυτά τα ρούχα, είτε τα μάξι είτε τα κοντά, σε αυτή την ποιότητα, μπορούν να φορεθούν και το χειμώνα. Και το καλοκαίρι. Και είναι σε ένα νησί το βράδυ, άμα έχει και κρύο, μια ναι, ναι. Και είναι και για όλα τα κορμιά, για κάθε σωματότυπο. Δεν χρειάζεται να είναι αδύνατη μια κοπέλα. Είναι δηλαδή, χαλαρό, και ναι, ίσα ίσα που κολακεύει τις περισσότερες γυναίκες. Πού να δεις το επόμενο, μου λέει ο Θέμης, αυτό είναι καταπληκτικό. Του λέω, πού να δεις το επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό που ήμουν σίγουρη ότι θα αρέσει την Ελεονόρα. Από την αρχή της σεζόν είχα στο μυαλό μου ότι το επόμενο είναι για την Ελεονόρα. Της ταιριάζει πάρα πολύ. Και είναι όντως. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε το κοντό τώρα ταιριάζει, μου αρέσει πάρα πολύ να φοριέται με μπότα. Δεν θα το έβαζα με τακούνι. Όχι. Αυτό κοίτα, λοιπόν είναι η νέα τάση. Τα βικτοριανά, τα νεορομαντικά, που είναι, ενώ φαίνεται πάρα πολύ κλειστό και πάρα πολύ σεμνό, εγώ το βρίσκω καρασίξι. Τέλεια είναι αυτά και εγώ τα θέλω πολύ σεξ αυτά τα φορέματα. Και όποτε τα φοράω εμένα κάποιοι μου λένε ότι είμαι σαν καλόγρια. Να σου πω κάτι, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανδρών. Αυτοί που επίσης τα βρίσκουν σεξι. Και οι άλλοι που τα βρίσκουν συντηρητικά πολύ. Εγώ τον γουστάρω πολύ αυτό το γιακά. Ναι. Και σου πάει. Επειδή κυκλοφορώ και στην προσωπική μου ζωή βάζω τέτοια, μου λέει ο Θέμης, ακαλόγρια ντύνεσαι. Δεν ξέρεις, Θέμη μου. Δεν έχω και οπιστικό να μου τα λες. Ορίστε. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αυτό μπορεί να φορεθεί και με μισοφόρη από μέσα, γιατί έχει μια διαφάνεια. Έχει μια ψηλοδιαφάνεια. Αλλά εμένα μου αρέσει και με τη διαφάνεια. Αλλά μια γυναίκα, αυτό συνοδεύεται έτσι κι αλλιώς με μισοφόρη. Τι ύφασμα είναι? Είναι μοργάτζα, νομίζω, αυτό το συγκεκριμένο. Μαρία, ζώνη δεν βάζεις στη μέση. Μπορείς να βάλεις ζώνη. Αυτό έχει ζώνη, θα σας αναφέρω σήμερα. Και μπορείς να τα φορέσεις όλες τις εποχές, γιατί είναι τέτοια τα χρώματά του. Που δεν σε δεσμεύουν να τα φορέσεις, να το φορέσεις και άνοιξη και χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτό χειμώνα με ένα δερμάτινο μπουφάν και με τις μπότες από κάτω, δηλαδή αν θες να πας βράδυ κάπου. Τέλειο με δερμάτινο. Βέβαια είχα βγει ένα βράδυ με κάτι φίλες μου στα μπουζούκια και φορούσα ένα σαν αυτό το στυλ. Και μου λέει μια πολύ αγαπημένη, λέει, καλά, τι έβαλες τα μπουζούκια, τόσο ύφασμα. Ήταν πολύ παντού, ναι. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες μέχρι να ετοιμάσουν τα κορίτσια μας, οπότε αποδεσμεύουμε και αυτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το πάνω τι είναι? Αυτό που βλέπεις είναι λινό και βασικά υπάρχει και σε μονοχρωμία, θα το δούμε και εδώ. Δηλαδή μπορείς να έχεις ροζ μπλούζα, ροζ παντελόνι, είναι κάπρι το παντελόνι, όπως... Νομίζω είναι εικόνα καθαρά μέσα από τα 60. Δεκαετία. Ναι. 60, ξέρω εγώ πότε. Αυτό πολύ ωραίο. Υπάρχει σε τρία χρώματα και μπορείς να τα συνδυάσεις είτε το ίδιο όπως αυτό, είτε να τα ανακατέψεις. Όπου εμένα μερικά μου αρέσουν και με πέρλες, με διάφορα. Ναι. Είναι φανταστικά. Είναι το στυλ σου πάρα είναι πολύ. Το στυλ μου. Ναι. Να αποδεσμεύσουμε το κορίτσι μας αυτό. Ναι, γιατί να πάει να αλλάξει γιατί έχουμε και να δείξουμε άλλα τρία. Να προχωρήσουμε. Μπορούμε να παραγγείλουμε τώρα. Φυσικά μπορούμε από το site μου, Mary Shop. Εκεί άλλωστε διατίθενται όλα, είναι μέσα από το site. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ένα μοτίβο το φόρεμα, τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλο σχέδιο. Απληκτικό πράγμα όμως. Κάνει το σχέδιο του όλο το μοτίβο του υφάσματος. Τι βρήκες έτσι, Μαρία, αυτό το υφάσμα τώρα? Το βρήκα και όταν το βρήκα το πήρα, χωρίς να ξέρω τι θα το κάνω. Είναι τόσο ωραίο. Αλλά ήμουν σίγουρη ότι... Έχει από μόνο του ταυτότητα, προσωπικότητα, οπότε λέω δεν πειράζει, κάπου θα βρούμε. Σκέψου το σαν νησί, καλοκαίρι, Σαντορίνη. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω αν είναι για το καλοκαίρι, είναι πιο πολύ για τώρα, είναι πιο πολύ για το Πάσχα, γιατί δεν είναι τόσο λεπτό. Τι ύφασμα είναι? Είναι ζέρσι, πώς το λένε. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Είναι ελαστικό. Είναι ζέρσι ελαστικό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ρίση, το ύφασμα αυτό με το μέτρο, πώς είναι το σχεδίο του, δεν το έχω καταλάβει. Τι εννοείς? Έτσι είναι. Έτσι ήταν. Ναι. Όπως είδα το τόπι έτσι, λέω το τόπι το πήρα και βλέπω ότι θα το κάνω. Αυτό είναι το κλασικό μας πατρόν, το α. Αυτό το ύφασμα μου άρεσε πάρα πολύ, που κάνει έτσι λίγο σαν κεραυνούς, σαν δέντρα. Η κοπέλα από τα ράβη μου λέει είναι δέντρα. Λέω όχι, είναι κεραυνή. Τσακωνόμαστε, είναι δέντρα ή κεραυνή. Με τρέσα στο λαιμό. Για να δούμε, έχετε και άλλα πάνω? Έχουμε και άλλα, ναι, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα μπόχο. Ναι. Χαλαρό και αυτό θέλει κομπινεζόν, μπορεί και χωρίς.
Το άλλο είναι επίσης από το ίδιο. Αυτό είναι σαν το ύφασμα σε μακρύ. Σε μακρύ, και το μακρύ, ναι. Είναι πολύ ωραίο όμως. Απλό λαιμόκοψη, mm-hmm. Ναι, είναι πολύ... Πω, πω, μπαίνει μέσα τώρα σχεδιάρα. Ποιο λες? Αυτό εδώ. Το μπλε, ναι. Φοριέται πάρα πολύ ωραία και με το παντελόνι. Καλά, του. Αυτό είναι καταπληκτικό. Εσύ, Μαρία, έχω πάθει πλάκα με τα υφάσματά σου. Ξέρεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αγορά τελευταία, λόγω της κρίσης, δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που είχε παλιότερα. Παρ' όλα αυτά, άμα ψάξεις και έχεις στο νου σου κάτι, βρίσκεις. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και εγώ τα αγαπώ. Και τα πουκάμισα με το για κάθε μη μάλι. Τα πουκάμισα με το για κάθε μη μου, είτε αυτό το φιόγκο, είτε το για κάθε τον κλειστό, το λευκό που μοιάζει μαθητικό με στρογγυλά, δεν είναι πάρα πολύ μόδα. Οπότε άσε το κορίτσι να είναι μοντέρνο. Πολύ ωραία. Τα σακάκια και τα κοστούμια με το εμπριμέ. Το πάρα κάτω πολύ. Είναι μεταξωτό. Το σακάκι δεν είναι μεταξωτό όμως. Όχι, είναι ελληνό μπροκάκι. Είναι ελληνό. Και το πουκάμισο είναι. Ζορζέτα. Και μπορεί να τα φορέσει. Καλέ, έχω μάθει. Σου λέω κάθε μέρα είμαι πανεπιστήμιο. Μαθαίνω τη ραφή, το ύφασμα. Το... Έχω μάθει τόσα μέσα σε πέντε μήνες. Πόσες ώρες παίρνει την ημέρα σου και την καθημερινότητά σου όλη αυτή η διαδικασία? Παίρνει όλη την υπόλοιπη μέρα εκτός της εκπομπής. Δηλαδή από το πρωί που θα ξυπνήσω. Ξεκινάει η ιστορία με τις παραγγελίες μας, τα υφάσματα που πρέπει να ψάξουμε. Γιατί μπορεί κάποιο να τελειώσει, να συνεχίζει τις παραγγελίες και να ψάχνουμε στην αγορά να βρούμε ανάλογο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό βέβαια. Μέχρι το η ανανέωση και του άλλου site, γιατί είναι και το blog μου. Mm-hmm. Μέχρι το μεσημέρι δουλεύω αυτό. Μετά έρχομαι εδώ. Mm-hmm. Κάνω το σταυρό μου γιατί είναι η καλύτερη ώρα, παιδική χαρά. Δεν έχει... Επειδή είναι ρολάρι η δουλειά, δεν είναι όπως είναι καινούργια η ιστορία με τα ρούχα. Έχει λιγότερα προβλήματα. Mm-hmm. Και το βράδυ, καμιά φορά, μα είμαι τυχερή, μπορεί και να βγω. Θέλω να σε ρωτήσω, θα σου πω στη συνέχεια, θέλω να κάνουμε μία παύση, να πάμε να δούμε στην Θεσσαλονίκη έναν πολύ έτσι ωραίο κύριο που θα τον βάλουμε για λίγο στην παρέα μας, να μας πει πώς εκπαιδεύει τη Ρίτα στη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα. Γεια σας, κύριε Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, πολύ καλά και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω πάλι για άλλη και μια φορά. Και εμείς χαιρόμαστε. Και ξέρουμε ότι είσαστε Θεσσαλονίκη, διότι εκπαιδεύετε Ρίτα Θεσσαλονίκη, όπως σήμερα. Ναι, εκπαιδεύω Ρίτα, όχι Θεσσαλονίκη, Ρίτα, τις Ρίτες όλη της Ελλάδας, όπως έχω πει. Γιατί πραγματικά η υποδοχή και ο κόσμος εδώ, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε από την Κομωτινή, και έχουμε φτάσει τώρα Θεσσαλονίκη, πραγματικά είχα πολλά χρόνια να νιώσω τέτοια χαρά και τέτοια αντιμετώπιση. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζεστός. Εδώ η Θεσσαλονίκη είναι, λέω, μάλλον ζω σε μια άλλη χώρα. Πάρα πολύ ζωντανή, πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, ξεκινάμε Δευτέρα. Σήμερα στις 25 και θα παίξουμε μέχρι τις 28. Και όπως ξέρεις και έχουμε και συμπαραστάτη και την εκπομπή σου και εσένα και το Star, μαζί με την πράξη στην οργάνωση που έχει μια ανταπόκριση καταπληκτική. Ήδη έχουν μαζευτεί αρκετά χρήματα, τα οποία αποστέλλονται κάποια στιγμή στα παιδιά. Ο κόσμος το αντιμετωπίζει πάρα πολύ γλυκά και πάρα πολύ ζεστά και συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή κλείνοντας τον κύκλο μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον πρώτο κύκλο της περιοδίας. Επιστρέφουμε Αθήνα να συνεχίσουμε μέχρι το Πάσχα στο θέατρο Άλμα και μετά το Πάσχα θα συνεχίσει ο δεύτερος κύκλος της περιοδίας στην Πελοπόννησο. Το κενό αυτό που γίνεται είναι γιατί και εγώ και η Άννα συμμετέχουμε στο σύριαλ πίσω από το σπίτι και ο χρόνος απαιτεί να έχουμε αρκετά γυρίσματα, να έχουμε αρκετό χρόνο για τα γυρίσματα. Αυτό αποτελεί και ωραιότατη είδηση. Αυτό είναι η είδηση, σας το λέω τώρα, είναι η πρώτη φορά και το λέω σε εσάς, σε σέναν Ελεονόρα. Ακριβώς έχω καλεστεί από το Μέγα και θα συμμετέχω κάνοντας έναν πρωτότυπο ρόλο, έναν υπουργό που λαδώνεται.
Καθόλου πρωτάκουστο για τη χώρα μας αυτό. Θέλε, ναι, μα τι πρωτότυπο σενάριο. Θέλω να δω πώς θα το δεχτεί η ελληνική πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ καιρό να εμφανιστώ στην τηλεόραση. Εντάξει, ήταν η δικιά μου η απόφαση αυτή. Όλο το cast των ηθοποιών είναι με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Έχει και την ευτυχία να είναι και η Άννα να παίζει στο σύριαλ αυτό. Και έτσι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να κάνουμε γυρίσματα και να γυρίσουμε πιο δυνατή στην Πελοπόννησο με το εκπαιδεύοντα στη Ρίτα. Και που πραγματικά είναι ένα έργο που αυτό που αντιμετωπίζω και βλέπω είναι ότι το πόσο έχει απήχηση στο γυναικείο κοινό. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και να θυμίσουμε κιόλας στο κοινό μας απόψε που θα είσαστε πάλι. Είμαι στο Αριστοτέλειο Θέατρο από τις 25 Δευτέρα μέχρι και τις 28. Θέλω να σου κλέψω μόνο 3 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Συνέβη εχθές ένα γεγονός το οποίο πραγματικά με συγκίνησε και πήρα μια απόφαση ίσως πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Περπατώντας με την Άννα τη Μενενάκου στην παραλία να κάνουμε μια βόλτα, μας σταμάτησε ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια να μας δει, να μας βγάλει μια φωτογραφία. Τους είπα για την παράσταση να έρθουν. Είδα ένα βούρκωμα στα μάτια. Μου λέει, συγγνώμη, είμαστε και οι δύο άνεργοι, δεν έχουμε καθόλου. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα και φύγαμε. Μετά από λίγες ώρες πήρα την απόφαση και επειδή ο χώρος και το θέατρο είναι το θέατρο δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν, είναι και αυτούς που δεν έχουν και μια που η Ρίτα έχει αφιερώσει και την κοινωνική της προσπάθεια στην πράξη, έτσι αποφάσισα για πρώτη φορά σήμερα όλοι όσοι έχουν κάρτα ανεργίας θα μπουν χωρίς εισιτήριο στο θέατρο. Μπράβο. Είναι ελεύθερη είσοδος για τους ανθρώπους, τους ανέργους. Δεν θα πληρώσουν εισιτήριο όσο και να είναι αυτοί. 30, 40, 50 θα μπουν και θα δουν την παράσταση. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο κύριε Χριστοδούλου, συγχαρητήρια. Μια πρωτοβουλία που πραγματικά εμπνέει και άλλους και βοηθάει και πολύ κόσμο. Και πάλι συγχαρητήρια και πάλι καλή επιτυχία για απόψε. Και όχι μόνο για απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ και το Star πολύ που μας στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Εσείς. Και πρωτού συνεχίσουμε με Μαρία, ακόμα μια τελευταία υπενθύμηση. 90 11 405 404, με και ονόματε πόνιμο στο 54888. Διεκδικείτε το δώρο μας, το οποίο είναι το Sony Vaio, το λάπτοπ με τη φοβερά μεγάλη οθόνη, για μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε, να κάνετε εργασίες σας, τη δουλειά σας, να σερφάρετε, να κάνετε τι θέλετε. Επίσης, τσάντα μεταφοράς, αλλά και το ποντίκι μας. Μαρία μου, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχει έρθει το κορίτσι μας. Φοράει ωραία χρώματα. Το top του πορτοκαλί και το ροζ από κάτω. Το μέγεθος της είναι λίγο μεγάλο, να πούμε, γιατί αυτό είναι κανονικά το δείγμα στο δικό μου σώμα, είναι το medium. Το κορίτσι μας ήταν για small, αλλά δεν είναι αφαίρετο small. Είναι πιο εφαρμοστό το παντελόνι, κάνει κανονική εφαρμογή. Τα ρούχα εσύ τα διαθέτει σε τρία νούμερα, έτσι. Σε τέσσερα. Σε small, medium large και extra large. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Και νομίζω, ναι, πραγματικά κυρίως γυναίκες που ζητούν ρούχα σε extra large και δεν βρίσκαν κάτι που να έχει πιο χαρακτήρα και προσωπικότητα. Ναι, πιο χαρακτήρα, όπως το λες, βρίσκουν πάρα πολύ στα μέρη-μέρη αυτό που ζητούν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραγγελίες στο extra large. Λοιπόν, λέμε ότι αυτό είναι ένα σετάκι που μπορεί να φορεθεί και το ολόιδιο χρώμα, αλλά μπορείς να τα ανακατέψεις και μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρίσκω τόσο... Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Είναι πορτοκαλί πολύ... Πες με εσύ που τα ξέρεις τα χρώματα καλά. Είναι πορτοκαλί με σωμόν. Σωμόν από κάτω. Είναι το κάτω, ναι. Και δεν ξέρω αν φαίνεται στη τηλεόραση, στη φωτογραφία. Έχει τη δική μας κάτι... στο site πρέπει να το φέρεις πολύ κοντά. Έχει κόκκους λευκούς. Άσπρο, μπράβο. Ναι. Που το κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Στη φωτογραφία δεν ξέρω στο site. Να, τώρα φαίνεται στη τηλεόραση. Εδώ φαίνεται. Πρέπει να το φέρεις από κοντά, φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ναι. Από κοντά φαίνεται πολύ καλά. Φωτογραφικά μακριά δεν φαίνεται. Ωραίο είναι, μου αρέσει. Ήρθε και το άλλο μας κορίτσι, όχι ακόμα. Ή δεν έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο κορίτσι. Όχι, δεν έχουμε άλλο κορίτσι. Φωτογραφίες άλλες έχουμε. Παιδιά, μου αρέσει, έχω πορωθεί λίγο. Βγάλετε μου φωτογραφίες. Χαίρομαι που σας αρέσουν. Εγώ θέλω η Μαρία να σε ρωτήσω το εξής. Ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και πες θα κάνω αυτό το πράγμα. Όχι. Υπήρχαν χρονιές που έλεγα πω για φέτος, για την εκπομπή, για τη ζωή μου, να ράψω 2-3 που να είναι έτσι.
Μια χρονιά, ας πούμε, μου είχε κολλήσει ότι θα ράψω 10 ρούχα μαύρα, αλλά που θα είναι άλλο. Γιατί κολλάμε και με το μαύρο, ειδικά το χειμώνα. Που θα είναι διαφορετικό σχέδιο. Κάτι ψιλοδούλεψα τα σχέδια, μετά με τις δουλειές, με το αυτό το άφησα. Φέτος είχε οριμάσει μάλλον. Και γι' αυτό ήταν και καιρός. Α, τα βλέπουμε μαζεμένα τα κορίτσια. Αχ, αυτό τίποτα. Αυτό είναι κορυφαίο. Και πας εσύ μόνη σου, διαλέγεις τα υφάσματα, έτσι. Ναι. Πόσες ώρες μπορεί να περάσεις στην αγορά? Κοίταξε, όχι πάρα πολλές, γιατί μπουκώνεις. Δηλαδή υπάρχουν φασματάδικα που αγοράζω από το κέντρο, υπάρχουν και φασματάδικα που πουλάνε χοντρική στο, και στο Ηράκλειο, και γενικότερα γύρω-γύρω από την Αθήνα. Αλλά πολλές φορές πάω να βρω ένα ύφασμα που μου έχει τελειώσει και με κολλάζουν με όλα τα άλλα. Και αγοράζω και μετά εντάξει, δεν πάνε χαμένα, αλλά μπουκώνω. Ξενιαλίζεσαι. Οι φίλες σου ζητάνε, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα σχέδια ή κάνει νομίζω και ένα τέτοιο, όχι, κάνει κανένα άλλο. Νομίζω πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά που υπάρχουν ήδη, δεν μου έχει πει μια φίλη μου, θα το ήθελα λίγο έτσι. Καλύπτονται τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν και τα μάξι, υπάρχουν τα πιο κοντά, υπάρχουν τα μονόχρωμα, υπάρχουν τα... Πόσους κωδικούς έχεις τώρα μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή τα καινούργια που φωτογραφίσαμε ήταν γύρω στα 45. Βάλε και τα παλιά, τα οποία εντάξει δεν είναι όλα, τα περισσότερα έχουν ξεπουλήσει. Είναι γύρω στα 55-60 κομμάτια. Τα οποία θα τρέξουν μέχρι αρχές, εκεί κοντά στο Πάσχα και μετά θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Όταν... Τώρα δηλαδή έχω χαρά που θα αρχίσω να φτιάχνω τα καλοκαιρινά. Έχω αγοράσει πάσματα για το καλοκαίρι και θέλω να βγουν και αυτά. Όταν ξεκίνησες, είχες καθόλου το άγχος για την αγωνία του τι ανταπόκριση θα έχει όλη αυτή η προσπάθεια και το εγχείρημα? Όχι, δεν είχα πολύ. Γιατί σκέφτηκα, επειδή δεν ήταν και μια επένδυση μεγάλου κόστους, το κόστος ήταν να στηθεί το site και να αγοραστούν τα υφάσματα και η παραγωγή των ρούχων. Γιατί δουλεύω με την παραγγελία. Mm-hmm. Δεν έχω στόκ με ρούχα. Κάνω τα δείγματα φωτογραφίζονται και από, και από το site κάνεις την παραγγελία. Με την παραγγελία γίνεται και η παραγωγή. Το κόστος λοιπόν ήταν τέτοιο που είπα χαλάλι. Και να το χάσω, θα κάνω αυτό που μου αρέσει, θα πάρω το ρίσκο, δεν έγινε και τίποτε. Άλλοι κάνουν πολύ περισσότερα. Κάνουν μια επένδυση σε κάτι που αγαπάνε πολύ μεγαλύτερη. Εγώ εντυπωσιάστηκα με την ανταπόκριση, γιατί όταν ξεκίναγα και στα υφασματάδικα μου λέγανε οι άνθρωποι ότι κοιτάξτε, η εποχή είναι δύσκολη, μην το κάνετε. Όχι μην το κάνετε, δεν είπε κάποιο. Αλλά δεν Προσοχή. Είναι εύκολο τώρα. Και είδα τέτοια ανταπόκριση που πραγματικά χάρηκα, ενθουσιάστηκα το ότι ξεπουλήθηκαν τα χειμωνιάτικα, τα ξανακάναμε και πριν τα Χριστούγεννα, καινούρια. Και τώρα είναι η τρίτη φουρνιά. Οπότε μακάρι να είναι πάντα τόσο καλά. Μαρία μου, σου εύχομαι να φτάσει κάτι... να ξεπεράσει τι προσδοκίε και το μυαλό σου. Δε, ειλικρινά, πραγματικά. Γιατί ξέρω ότι το αγαπά, σου αρέσει, έχει γούστο, έχει στυλ. Είσαι από τι πιο καλοδημένε, αν όχι πιο καλοδημένη, κατά την άποψή μου, στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε το ξέρει, είναι σαν να το βγάζει προ τα έξω. Αγαπάω, είναι τόσο που νιώθω. Δηλαδή και αυτά που ράβουμε και που στέλνουμε και που αμπαλάρουμε, νιώθουμε ότι είναι φίλε μα. Ότι πρέπει να τις το στείλουμε όσο πιο περιποιημένο, να το έχεις δει καμία από κοντά ή λόγω του TV? Δεν έχω δει, αλλά λαμβάνω μηνύματα και mails και η μεγαλύτερη μου χαρά είναι οι γυναίκες που έχουν αγοράσει να ξαναπαραγγέλνουν και να ξαναπαραγγέλνουν, που καταλαβαίνω ότι χαίρονται τα ρούχα μας και την ποιότητά τους και το στυλ τους και τους ταιριάζει. Πάντως η μαμά μου το χάρηκε πολύ το ρούχο σου. Να είναι καλά και την ευχαριστώ πολύ για το δώρο της, γιατί δεν μπόρεσα να τη τηλεφωνήσω. Δεν πειράζει, λίγο. Και το ξέρω ότι και να στο έλεγα το ξέχναγες να το πεις. Εννοείται. Χαίρομαι που το ξέρεις από μόνη σου. Καλά. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ για σήμερα και για τα ρούχα και για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια τα ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Γιώργο Κουτούλια, βέβαια, που μας τα παραχώρησε. Πάμε λίγο μέχρι το star.gr να δούμε και από εκεί η είδηση της ημέρας. Τι έχεις επιλέξει, Ολγίνα μου? Στα βραβεία Όσκαρ, καλησπέρα. Πού θα σας πάω? Μπεν Αφλεκ εμφανίστηκε χθες το βράδυ για να πάρει το βραβείο του με γενιάδα. Και φυσικά τι είπανε για την Kim Kardashian, μόλις ήταν την Kim Kardashian, λέει ο παρουσιαστής των Όσκαρ. Όταν είδα τον Ben Affleck με τη γενιάδα του στην ταινία, σκέφτηκα, Θεέ μου, οι αδερφές Kardashian στην ταινία Argo. Ήταν πάρα πολύ προσβλητικό, εκείνες φυσικά και στενοχωρήθηκαν και φυσικά το κοινό άρχισε να ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Και... Ναι, αλλά το ότι περιμένει κοριτσάκι... Περιμένει κοριτσάκι, ήταν έγκυος, εμφανίστηκε με άσπρη πάρα πολύ ωραία τουαλέτα, αλλά αυτό την προσέβαλε και στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Με τις αδερφές της εμφανίστηκε στα Όσκαρ. Μάλιστα. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Εξαιρετικά. Ήταν ένα αστείο αυτά τα κλικανάλατα που λένε ρε παιδί μου οι Αμερικανοί που ξεκαρδίζει όλο το. Πάντως τολμούν να κάνει προκλητικό χιούμορ. Ενώ εδώ. Είναι χιούμορ.
Εντάξει, μπορεί. Ο καθένας χιούμορ θεωρεί αυτό που εκτιμά μόνος. Να ήταν αστείο, επειδή δεν θα γέλαγα, αλλά δεν ήταν και αστείο. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς ναι, κάτι θα παίζει με τις Καρντάσιαν και θα έχει περάσει αυτό. Θα έχουν δει καμία φορά από τρίχο στο μουστάκι. Όλες νομίζω ότι έχουν θέμα. Είναι μελανόρια. Και όλες το reality τους, με συγχωρείς, αλλά τα θέλουν κιόλας. Πάνε και βγάζουν μουστάκι και μασχάλι μπροστά στην κάμερα. Σκοτίστηκαν τώρα οι Καρντάσιαν, πότε πιάνουν γίνεται χρυσάφι. Έχω δει επεισόδιο που έχει πάει στο γυναικολόγο η μαμά. Και είναι μέσα η κάμερα. Η μαμά είναι μεγάλη. Γι' αυτό η τροχοφία πιστεύω ότι παίζει επειδή βγάζουν τα μουστάκια προς την κάμερα. Μαράκι, και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς σας ευχαριστούμε για την παρέα. Αμέσως τώρα Τατιάνα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας να δούμε νικητή ή νικήτρια. Ο Αντώνης Πεταλάς είναι ο νικητής που παίρνει αυτό το φοβερό ηλεκτρονικό υπολογιστή που δίναμε σήμερα. Μέχρι αύριο, καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε.